Αραδαίου, ή όπως θα έλεγε ο Σταμάτης Μορελής, τι γίνεται γασπέρα. Ο φίλος σου, που περνάει τα Σαββατοκύριακα μαζί με το ο γκουρού της γειτονιάς. Έτσι. Λατρεύει Σταμάτη Μορελή. Και εμείς το λατρεύουμε. Τον έχω, λέω, είπε κάτι σωστό ο Μοσχοβίτης έξω, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί σε τόσο βάθος, ότι μπορεί να έχω φετίχ με τον Μορελή. Γιατί ασχολούμαι όλη την ώρα μαζί του. Αλλά είναι μια πηγή έμπνευση. Δηλαδή, είναι πρώτον ένα άτομο το οποίο λείπει τα βράδια από το Λίμπερο, γιατί πέρυσι τον είχαμε κάθε μέρα βράδυ. Έχω βασικά τρεις μέρες την εβδομάδα και τον απολαμβάναμε. Γιατί είναι ένα recital humor ο Σταμάτης, πέρα από επαγγελματίας αυτό βέβαια, αλλά εντάξει. Για μένα, τη μάνα μου. Αυτό. Τέλος πάντων. Πολλά είναι τα θέματα με τον Μορελή για άλλη ώρα. Μπαλαντέρ για την ώρα. Στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης σε λίγο θα είναι στο στούντιο. Δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ για τον Basketball Champions League. Θέλει λίγο το χρόνο του, παιδιά. Να το σεβαστείτε. Σας το ζητώ εγώ σαν χάρη. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με τον Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Με πολλά ματς για το Europa League να βρίσκονται σε εξέλιξη. Για κάτσα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, για να δώσουμε και μια εικόνα στους στοιχηματζίδες που λέγει ο Σταμάτης. Στο live, Villarreal Zenit Αγίας Πετρούπολης 0-0. Benfica Dinamo Zagreb 0-0. Σλάβια Σεβίλη 1-0. Arsenal Ren 2-0. Η Arsenal από το 18 κιόλας έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Είχε χάσει 3-1, θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι. Ίντερ Άιντραχτ 0-1. 0-0 το πρώτο μάτς. Στο Σλάβια Σεβίλη που είναι στο 1-0, 2-2 το πρώτο μάτς, άρα προβάδισμα για τους Τσέχους. Στο Μπενφίκα Ντιναμό Ζάγκρεμπ που είναι στο 0-0, είχε λήξει 0-1 το πρώτο μάτς. Έρχεται ο συνάδελφος. Έχουν ενδιαφέροντα ματσάκια. Στα παιχνίδια των 8. Κρασνοντάρ Βαλένθια 1-1. Επειδή το έβλεπα σε μεγαλύτερη διάρκεια αυτό το μάτς, μύριζε γκολ, αλλά... η Βαλένθια, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ, προηγήθηκε. Η Βαλένθια, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ και έσωσε την πρόκριση στις καθυστερήσεις. Γιατί με το 1-0 της Κρασνοντάρ. Στο τελευταίο λεπτό, Νίκο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Νίκο Μοσβούλη. Δυναμό Κιέβου Τσέλσι 0-5. Πάρτι με χατρίκ. Στα χασομέρια, όπως λένε κάποιοι. Στα χασομέρια, βεβαίως. Πάρτι για Τσέλσι με τον Ολιβιέ Ζιρού να κάνει χατρίκ. Ζάλτσμπουργκ Νάπολη 3-1, αλλά πέρασε η Νάπολη. Στην επόμενη φάση, γιατί είχε νικήσει, νομίζω, 3-0, σωστά. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ήθελε άλλο ένα γκολ η Ζάλτσμπουργκ για να προκριθεί. Και είπαμε και τα αποτελέσματα των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη άρχισαν να λύσουν. Ήθελε άλλα δύο για να προκριθεί, ρε φίλε. Ποιο? Η Ζάλτσμπουργκ. Αλλά άλλο ένα. 5-1 ήθελε. Τι, τι όχι, ρε. Αφού είχε χάσει 3-0. Και ήταν 3-1. Μη μου ρημάζει το μυαλό τώρα. Άρα με 4-1 δεν παίρνει. Φοβάμαι εκτό έδρα γκολ. Άρα ήθελε άλλα δύο. Κάτσε. Αν είναι 3-1, πολύ ένα 4, ναι, σωστά. Άντε, ρε, άλλα δύο. Αφού ξέρει, αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι, ναι, ναι. Τα χειρίζομαι λοιπόν, πολύ σωστά. Έχω εδώ έφαγε τόσο Πινελή και άρχισε να πέχασε 3-1 στο πρώτο μάτς και είναι 2-0 ήδη από το 20. Ναι. Είδες φίλο τον Πινελή και πάντα κάνει δουλειά. Έχω δει ένα. Δεν θυμάμαι, στο Bench Warmer, νομίζω ήταν μια φωτογραφία, λέει, που συνέδε την Manchester, την Paris, την Arsenal και τη Ren. Ότι δηλαδή η Παρή αποκλείστηκε από τη United, η United έχασε από την Arsenal και η Arsenal έχασε από τη Ρεν που είναι 32 βαθμούς πίσω από την Παρή. Βλακία λίγο νομίζω η φωτογραφία του Bench Warmers. Ήταν λίγο brain fuck ήταν. Όπα! Τι όπα! Βάζουμε... Τι όπα! Βάζουμε beef. Εδώ ο άλλος που το είπε τον αθώσανε, ρε φίλε. Λέγεται mind αυτό που είπες, όχι brain. Ναι, οκ, το ίδιο πράγμα. Να το πούμε σωστά, μην μιλάμε βλαχο αγγλικά. Ναι, οκ. Και brain μπορεί να σταθεί, αλλά το σωστό είναι mind. Okay. Ναι. Εδώ άλλο ρε φίλε τον αθώσανε που το είπε. Τι είπε ρε φίλε, βέβαια. Α, και εγώ τι είπα. Εσύ δεν είσαι Λουτσέσκου, ρε φίλε όμως. Έτσι πάει. Ποιο είναι δηλαδή. Κάνουμε, ρε, φίλε. Βέβαια. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν, όχι, τι έρευνα τον κάνω, δηλαδή, Νίκο. Όχι, εσύ δεν είσαι Λουτσέσκου. Να τον κρεμάσουμε στην Αριστοτέλους και να τον έχουμε τέτοιο. Όχι, δεν είπα αυτό, είπα να τιμωρηθεί. Δηλαδή τι να τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο, να τιμωρηθεί με κάτι άλλο, με τι, οτιδήποτε. Δηλαδή. Θα έπρεπε. Και αν τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμο, τι θα γινόταν. Όπως εσύ πριν λίγα χρόνια θα έλεγες, αν έλεγε κάτι αντίστοιχο ένας προπονητής του Ολυμπιακού, θα έλεγες νομίζω τα ίδια που λέω εγώ τώρα. Έτσι λέω και εγώ αυτά. Καταρχάς δεν νομίζω να το έλεγε ποτέ αυτά προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, 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 okay. Τέλος πάντων. Το θέμα που βρήκαμε πριν που είμαι στο στούντιο είναι άλλο. Υπάρχει όμως γνωστό το Vice, έτσι. Εξαιρετικό site. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Διαφορετικά θα τα χαρακτηρίζα το περιεχόμενο, το content.
που είναι ένα από τα. Που είναι ίσως το σημαντικότερο περιεχόμενο πλέον στο digital κόσμο. Το content, το περιεχόμενο. Και ανθρώπινες ιστορίες και αφιερώματα. Εντάξει, και οδηπορικά, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Σαν ένα οδηπορικό είναι και αυτό. Δηλαδή, έζησα 7 μέρες, ξέρω εγώ, στην κορυφή του κόσμου, πίνοντας μόνο το κάτω Ρώμου, ας πούμε. Αυτό. Τέτοια θέματα, ρε παιδί μου. Και μου άρεσε πολύ, γιατί βγήκε κάτι τέτοια. Ναι. Και έτρωγα τα κόπρανά μου, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Και έχει ένα άρθρο τώρα, το πέτυχα και το ανέφερα και στον Νίκο πριν μπούμε στο στούντιο. Δεν λέει το συντάκτη, είναι στην κατηγορία travel. Είναι πολλά από αυτά τα οποία είναι κείμενα μεταφρασμένα το εξωτερικό. Ναι, okay, αλλά και πάλι. Κάποιος το έκανε, επειδή το Vice είναι παντού, κάποιος το έκανε το εξωτερικό. Είναι στην κατηγορία. Το Vice, αυτή είναι κανένα. Κώστα, γεια σου, να μας ακούς. Είναι στην κατηγορία travel της ιστοσελίδας αυτής, στα ταξίδια, με τίτλο «Επισκέφτηκα ένα μπαρ πυολιχίας στην Μπανγκόκ». Και έρχομαι τώρα εγώ εδώ και σε ρωτάω, Νίκο Παπαδόπουλε. Η αφορμή της ημέρας που δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Ναι. Ποια είναι, ξέρεις? Ποια είναι? 14 Μαρτίου, ξέρεις τι μέρα είναι? Αυτό το 3.14. Όχι 3.14, το πι. Εκτός το από αυτό. Τι είναι? Είναι Παγκόσμια Μέρα Μπριζόλας και Πεολιχίας. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Εξού και το Vice, διαβάζοντας το virality της ημέρας. Γιατί είχατε την υποστηρή την άλλη. 14 Μαρτίου, ρε φίλε. 14 Μαρτίου είναι. Ναι. Μάλιστα. Προσωπικώς έφαγα μπιφτέκι σήμερα. Εγώ δεν έφαγα ούτε μπιφτέκι. Μπιφτέκι πάτα σαλάτα έφαγα σήμερα, να ξέρεις. Οπότε... Οπότε... Κατάλαβες. Η αφορμή λοιπόν της δημοσίευσης του άρθρου είναι αυτή, πιθανολογώ. Μάλιστα. Διαβάζοντας το... Εγώ έφαγα χθες, πιάνετε. Τι? Μπιφτέκι. Α. Όχι, ρε, βλέπω είναι μπριζόλα και πεολιχία, είπαμε. Το άρθρο τι λέει μέσα όμως, δεν μας είπες. Λοιπόν, λέει στο εσωτερικό του, λέει αυτό το μπάρλι, στη Λεζάντα είναι τώρα αυτό, θυμίζει ιατρική κλινική, ναι. Είναι κάτασπρο, λογικό θα πω εγώ. Ναι. 3-0 Arsenal. 3-0 Arsenal. Και έχει έντονο φωτισμό. Λοιπόν, η Μπανγκόκ, λέει, στην Ταϊλάνδη είναι ένας λάκκος ακολασίας, μια απαγορευμένη ζώνη που λίγο πολύ ό,τι σεξουαλική διαστροφή έχει στη σερβίρ, σε σημαίνει πιατέλα. Αυτό μου έχουν πει ότι ισχύει 100%. Με ναρκωτικά και αλκοόλ on the side. Μάλιστα. Υπάρχουν εκατοντάδες αίθουσες μασάζ, οίκη ανοχής, καθώς και τηλεφωνικές υπηρεσίες για να ικανοποιούν τις ανάγκες που προκύπτουν από το γιγαντιαίο εξωτουρισμό. Ναι. Δηλαδή, άμα θες να σμπρώξεις, πας στην Μπανγκόκ. Αυτό θέλει να μας πει. Δεν το ξέρετε, φίλε. Μάλιστα. Ήξερα ότι δεν είναι. Πολύ κόσμο ο οποίος κάνει. Ήξερα ότι είναι κακόφημη, οκ, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί είναι κακόφημη, ρε φίλε, δηλαδή. Κατάλαβα. Δεν είναι κακό κάποιος να κάνει σεξ. Τι κάνει. Δεν το λέω μόνο για το σεξ, το λέω για τα υπόλοιπα. Το σεξ είναι, ρε φίλε, είναι μια βιολογική ανάγκη. Τι κάνει όμως έναν επίδοξο επιχειρηματία να ξεχωρίζει μια τόσο υπερκορεσμένη αγορά? Καταρχάς, λέει, θα πάρεις γραμμή από κάποιον εμπειρογνώμονα του branding, λέει. Όσο πιο κραυγαλαίος και αξέχαστος είσαι, τόσο το καλύτερο. Σωστά. Αυτό είναι και το σκεπτικό που κρύβεται πίσω τον Dr. BJ Salon, το πιο διαβόητο μπαρ στην Μπανγκόκ. Λοιπόν, βρίσκεται κάπου κοντά, δεν αναφέρω, δεν την ξέρω την περιοχή έτσι κι αλλιώς. Skytrain Nana. Skytrain Nana. Ωραία. Και πώς είναι το σκηνικό όταν εγώ πάω στο BJ Bar? Ναι, κάτσε, για να πάμε λίγο στην ουσία, ρε παιδί μου. Κουλουπού. Ο ιδιοκτήτης, ένας Βρετανός, λέει, ο οποίος προτιμά να τον αποκαλούν Dr. BJ, έχει background στις πωλήσεις τηλεφωνικών και ταλέντο στο marketing. Okay. Και λέει ότι ισχυρίζεται ότι όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σαφείς όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οπότε, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και στη βιομηχανία του σεξ? Ναι. Σωστός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μιλάει ο BJ εδώ πέρα, να πούμε. Οκ. Okay. Μπαίνοντας μέσα, λέει, χώρος υποδοχής θυμίζει υποδοχή ιατρίου. Υπάρχει ακόμα ένα μενού με τις τιμές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Μάλιστα. Τιμούλα. Τα κορίτσια του BJ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, λέει. Αναλόγως με τις δεξιότητές τους. Okay. Δεξί πόδι, αριστερό πόδι. Λοιπόν, στις νοσοκόμες και στις συμβούλους. Οι νοσοκόμες φορούν λευκά και οι σύμβουλοι, οι οποίοι θεωρούνται BJ experts, φορούν μαύρα. Okay. Οι τιμές ξεκινούν από 700 μπατ, που είναι το τοπικό νόμισμα. 22 δολάρια, λέει. Σε παρένθεση, εντάξει. Για ένα μισάωρο BJ session με μια νοσοκόμα και 1000 μπατ, 31 δολάρια, για ένα μισάωρο session με μια σύμβουλο. Ωραία. Μια νύχτα με μια σύμβουλο κοστίζει γύρω στα 5.000 μπατ, δηλαδή 157 δολάρια Αμερικής. Κάπου νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Σταμάτης Μοργλής κλείνει στη τρίτη. Ποτό πίνουμε εκεί. Α, δεν λέει. Στο μπαρ. Πάνω από το λόμπι υπάρχει ένα πατάρι που μαζεύονται τα κορίτσια για να επιλέγουν από τους πελάτες. Έτσι όπως στέκονταν, λέει, σε μια γραμμή και με κοιτούσαν, μου θύμισαν γήπες. Ήταν κάπως αποθετικό το όλο σκηνικό, λέει αυτός που γράφει το άρθρο. Μου είπε, όχι, του είπε κάποιος άλλος, επειδή μου φίλος του, τέλος πάντων. Πολλά από τα κορίτσια έχουν φωτογραφίες Όχι, εγώ ρωτάει ένας φίλος δηλαδή. Ναι. Πολλά από τα κορίτσια, λέει, έχουν φωτογραφίες, βαθμολογίες και κριτικές στο site. Πολύ ωραία. 7 στα 10, ας πούμε. Πολύ ωραία. Συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων απροσδόκητα ειλικρινών reviews γραμμένες από τη διοίκηση, όπως παραδείγματος χάρη,
η συγκεκριμένη κοπέλα είναι πολύ δημοφιλής και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ναι. Οι πελάτες πηγαίνουν στο. Έτσι πρέπει να γίνεται, φίλε, να μοιράσει ναι. καθένα τις εμπειρίες ώστε να, μην αυτό, να αποδεχθεί ναι. το ενδεχόμενο φύρας. Αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι είναι. Οι πελάτες πηγαίνουν στο δωμάτιο, πληρώνουν, φεύγουν και επιστρέφουν και πάλι για την ίδια κοπέλα. Πρέπει να μάθω το λόγο, δεδομένου ότι δεν είναι και η πιο εμφανίσιμη κοπέλα, λέει. Ζήτησα την ίδια κοπέλα και έτσι δύο φορές επειδή στο site έχει τα καλύτερα σχόλια. Να το. Πώς μπαίνεις για να δεις τα σχόλια για ένα εστιατόριο. Έτσι πάει, ρε φίλε. Έτσι. Ή ένα ξενοδοχείο. Ναι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εκεί. Λοιπόν. Αυτό που τώρα ο συνάδελφος κάνει μια παρένθεση. Ναι. Κόφτε το λίγο, ρε παιδιά. Δηλαδή το να είσαι σε κάπου στο εξωτερικό και να το καταλάβω. Να μπει στο TripAdvisor, να τσεκάρεις για κανένα δυο εστιατόρια. Το να είσαι τώρα στη Θεσσαλονίκη. Που. Η Θεσσαλονίκη είναι, δηλαδή, οκ. Okay, το να μπει στο TripAdvisor κάθε φορά και να τσεκάρεις που τα πάντα πει ένα ούζο, ας πούμε. Είναι λίγο υπερβολικό. Ναι. Μου φαίνεται εμένα ναι. τουλάχιστον. Okay. Έτσι, έχω άδικο. Εντάξει, είναι κάποιο μαγαζί που δεν το πολύ ξέρεις. Okay. Ναι. Και συνεχίζει, ρε παιδί μου, λέει. Ναι. Ζήτησα, λέει, μια κοπέλα και τις δύο φορές. Η τελευταία φορά που πήγα ήταν πριν από λίγες εβδομάδες. Ήμουν έξω με φίλους μεθυσμένος, περίεργο. Και πήρα ένα M150, σε παρένθεση ταϊλανδέζικο energy drink, το αντίστοιχο Red Bull δηλαδή, mm-hmm. που προτιμούν οδηγεί το ταξί. Άρχισα να σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να πάω στα κρυφά για λίγο και να είμαι πίσω πριν το καταλάβει κανείς. Ήμουν σεξουαλικά ανήσυχος. Αλλιώς το λέμε εδώ πέρα, αδελφέ, να ξέρεις. Εκείνη την πολύ ωραία το έθεσε. Ναι. Σεξουαλικά ανήσυχος. Ωραίο. Δηλαδή, μου αρέσει. Δεν θα λες πλέον ότι είσαι τέτοιο, θα λες τι έχεις, είμαι σεξουαλικά ανήσυχος. Μου αρέσει σεξουαλικά ανήσυχος. Και είχα ανάγκη από κάποιο είδος απελευθέρωσης. Ωραίος. Σωστά. Δηλαδή δεν είχα ανάγκη να ξεμπουκώσω, είχα ανάγκη μια απελευθέρωση. Πολύ σωστά το χειρίζεται την ελληνική γλώσσα. Ναι, σωστό, σωστό. Το λέει. Το όνομα και τα χρήματα λέει, οι τιμές σου εγγυώνται θα αγοράσει λέει κάτι περισσότερο από ένα απλό τρίψιμο στα πόδια για να μασάς το λαιμό. Ενώ οι γείτονες λέει ψιθυρίζουν μεταφορικά στα αυτιά της πελατείας, το Dr. BJ's φωνάζει ρίξτε μαζί με ματιά, θα βάλουμε τα στόματά μας στα πουλιά σας για χρήματα. Έτσι λέει ρε Νίκο. Θα μας κόψουν ρε φίλε. Τα περιστέρια. Θα μας κόψουν ρε φίλε, θα κάνω μια προστιματάρα να μην και το κλείσουμε το μαγαζί. Τα περιστέρια. Ναι. Τα περιστέρια. Λοιπόν, δεν έχετε τίποτα. Εντάξει. Ανακαλώ. Okay. Εγώ δεν υιοθετώ πάντως. Εντάξει. Να καλώ και δεν υιοθετώ. Δεν θα είναι η ίδια κουμπί. Ένα μηδέν βγαίνει άλλη τη Zenit. Αλλά ένα-τρία χέρια από το Μάτσο, τώρα το έκανε 4 συνολικά. Ωραίο γκολ έβαλε πάλι Καρούσο. Εντάξει, μετά πάει σε πολύ λεπτομέρεια όμως και δεν μπορώ να διαβάσω. Α, εκεί είναι το θέμα όμως. Το ψωμάκι εκεί είναι. Ρώτησα λέει τον Τζάκ. Τώρα γύρω-γύρω μας πήγαινε. Ολομελιμέλι. Την κανένα και μας λες δεν μπορώ να το πω. Ρώτησα λέει τον Τζάκ, λέει πόσο καλή ήταν η εμπειρία του λέει και αν πραγματικά άγγιζε τον κόπο. Okay. Μπήκε σε λεπτομέρειες που έγινε πολύ πιο γραφικός από ό,τι περίμενα. Μάλιστα. Υπήρχε λέει μεγάλη ποικιλία στην πράξη από εγώ, κάπως αλλιώς την αναφέρει το άρθρο. Okay. Υπήρχε δηλαδή κάποιο. Κουνουπίδι. Υπήρχε κάτι τέτοιο. Κάποιο κουνουπιδάτο. Κουνουπιδάτο. Υπήρχε κάτι τέτοιο. Ξεκίνησε λέει να του κάνει κάτι ρε παιδί μου. Ναι. Στην άκρη και χρησιμοποιούσε λέει τα χέρια της. Αυτό είναι φίλε για το. Δεν μπορώ φίλε. Για το session μετά τις 11.30 τώρα. Ξεκίνησε νωρίς. Δεν μπορώ. Βιάστηκες να το αναφέρεις. Δεν μπορώ. Επειδή είχε ωραία. Ωραίο θέμα, δεν λέω. Έχει ψωμάκι. Ωραία. Αλλά ρε παιδί, κρατάω τις ζουμερές λεπτομέρειες. Κάναμε ένα intro. Πρέπει να πάμε στο adult zone μετά τις 11.30. Λοιπόν, επειδή μετά έχει ζουμί, μείνετε συντονισμένοι μετά τις 11.30 που θα πάμε λίγο σε πιο justify my love φάση. Και θα το αναφέρουμε. Για την ώρα θα πάμε στο break. 10.30 φτάσαμε. Πώς περνάει η ώρα, Γιάννη, όταν μπαίνεις 10 και 1 στο στούντιο. Βέβαια. Αν μπαίναμε ένα, 10 και 1 στο δεν στούντιο. Δεν πήγαμε 10 και 1, φίλε. Το ξέρω, 10 και 10 έχει. Τελευταία οι συνάδελφοι το τραβάνε μέχρι και 10, έτσι. Τι έγινε, Μαρμίτα, μου. Αλλά. Τι έγινε, μας παίρνετε και τα λεφτά μας. Λοιπόν, 1-0 Σλάβια Πράγα σε Βίλη. 3-2 το συνολικό σκορ. Ναι. 1-0 η Βιγιαρεάλ Ζενίτ. Είχε δοκάρει πριν από λίγο η Σεβίλη, αν προλαβαίνω. Και το συνολικό σκορ στο Βιγιαρεάλ Ζενίτ είναι 3-1. Η Άρσεναλ το έκανε όντως 3-0, καλά είδα πριν. 2-0 με το βγάζω εδώ. Α, το δεύτερο γκολ ήταν. Okay. Ναι, αλλά έχει σκορ πρόκριση όπως και να έχει. Ναι. Και η Ιντερ Άιντραχτ 0-1 έσφιξε η Ιντερ, θέλει 2 γκολ τώρα. Πήγαν λέει 15.000 Γερμανοί, ρε φίλε. Στο Μιλάνο. Είχε αρχικά λέει 8.000 εισιτήρια. Ζήτησαν οι Γερμανοί παραπάνω γιατί δεν φτάνουν ούτε για τους μισούς. Τα έκανε. 12.500 ίντερ, 13.500 κάτι τέτοιο. Και ήταν 15.000 στο Μιλάνο σήμερα. Γιατί σαν πόσο το γέμιζε. Όχι, προφανώς για να δώσω τόσα πολλά ρε φίλε. Στο Μεάτσα χωράει καμιά 70-80.000 κόσμο. Όχι ότι δεν έχουν λεφτά. Μεάτσα το λέει ίντερ ή Σαν Σίρο. Μεάτσα το λέει ίντερ.
Σαν σύρο το λέει. Το λέει η Ίντερ, σαν σύρο νομίζω το ναι. λέει. Okay. Okay. Και η Άιντραχτ προηγείται 0-1. Οπότε τα πούλμαν τα που σκάσανε μύτη από τη Φραγκφούρτη μέχρι στιγμής θα πάνε μία χαρά, αλλά βέβαια είμαστε στο μισάωρο περίπου των αγώνων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Καθημερινά σε στοίχημα οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μία πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών σε βραδιές όπως η σημερινή. Βλέπετε πόσο πολλές επιλογές έχετε σε όλα τα παιχνίδια. Από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας. Με το σερί να έχει επιστρέψει, το σερί που αγαπήσατε στο Μουντιάλ. Και με το στοίχημα καζίνο, πολύ ανανεωμένο και με πάρα πολλές επιλογές και εκεί. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα, όχι για τον Μπαρπέ Ολυχίας όπως καταλαβαίνετε, να πούμε λίγο περισσότερα σοβαρά πράγματα, Νίκο Παπαδόπουλε, γιατί ξεκίνησες με το μυαλό σου όλη την ώρα στο χαβαλέ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πέναλτι για τη Σεβίλη. Στην Πράγα. Σλάβια Σεβίλη 1-0. Στην Άσπρη Βούλα η Ανδαλουθιάνη. Έχουμε και live την εικόνα μπροστά μας. Πέναλτι που έκανε ο Κόλα, ο τερματοφύλακας της Σλάβια. Και θα αναλάβει να εκτελέσει ο... Ένα-ένα Σεβίλη. Ποιος ήταν ο... Ο Μπεν Γιεντέρ. Ποιος ήταν. Ο Μπεν Γιεντέρ, ναι. Λοιπόν, ο Μπεν Γιεντέρ ισοφαρίζει για τη Σεβίλη. 1-1. Ωραία εκτέλεση, γωνία. Έπεσε σωστά ο τερματάς, αλλά δεν μπόρεσε να το βγάλει. 1-1 λοιπόν στην Πράγα, 2-2 στο aggregate. Έτσι, όχι, 3-3 στο aggregate. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα η Σλάβια, γιατί έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας η ομάδα της Πράγας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ωραία, μια χαρά. Villarreal Zenit 1-0, Benfica Dinamo Zagreb 0-0, Arsenal Ren 2-0. Μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, Inter Eintracht παραμένει το 0-1. Θυμίζω για όσους δεν ήταν συντονισμένοι νωρίτερα, Krasnodar Valencia 1-1 πέρασε η Valencia, Dinamo Chelsea 0-5 πέρασε η Chelsea. Τι έγινε. Salzburg Napoli 3-1 πέρασε η Napoli. Καθότι είχε κερδίσει 0-3. 3-0 στο παιχνίδι του Σαν Πάολου. Τώρα βλέπουμε στους δέκτες μας το Μπενφίκα. Τώρα πήγε στο Μιλάνο. Φάουλ για την Ίντερ. Περνάει. Μπάλαμε στην περιοχή. Τώρα θα μακρυνθεί από τους αμυντικούς της Άιντραχτ. Αρμάνι Ολυμπιακός 25-23. Στο Μεντιολάνουμ Φόρουμ. Ευρωλίγκα, όχι Αδριατική Λίγα. Μην μπερδεύεστε. Ναι. Εκεί που έχει πάει ο Σταμάτης Μορελής. Λοιπόν. Έχεις πάθει φετίχ με το Σταμάτη, έτσι. Έχεις θέμα. Τον αγαπώ. Ζήσε σε παράνοια με το Μορελή, έτσι. Είμαι ένας άλλος. Έχω μια παράνοια. Έχω ζάλι στο κύριο. Αύριο θα γίνει κλήρωση και του Champions League και του Europa League. Ναι. Κάτι τέτοιο έχω πει εδώ από αυτήν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λίβερπουλ χθες, εντάξει. Μεγάλη ομάδα, 1-3, 2. Τώρα έχει 4 αγγλικές ομάδες στο. Έσεξ αγγλικές, μια ισπανική, μια ολλανδική, μια πορτογαλική και μια ιταλική. Ναι. Τη Γιουβέντους του Κριστιανού. Λες να δούμε εμφύλιο, δηλαδή, Μάντσεστερ Λιβερπούλ, ωραίο θα είναι. Champions League, φίλε. Γενικά η εμφύλιο είναι λίγο ξενέρωτη στο Champions League. Πάση τίποτα ποδόσφαιρο. Άμα δεν κερδίζει γλώσσα ομάδα, ακόμα καλύτερα. Μόνο στο τελικό. Άλλο τελικό, οκ. Okay, εντάξει, ο τελικό είναι η ειδική κατάσταση. Τώρα δύο παιχνίδια ξέρω εγώ λίγο με ξενερώνουν. Και ειδικά σε αγγλικές ομάδες που τις έχω συνδυάσει κιόλα να παίζουν ξέρεις, κάτι μεσημέρια με το μισό γήπεδο σκιά και το άλλο μισό ήλιο και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι η United θα πέσει με την Πόρτο. Έχεις κάποια πληροφορία, φίλε. Όχι. Μπορεί να είναι και το θέλω μου. Μπορεί να είναι και το θέλω μου, οκ. Okay. Ναι. Θα σε γλεντήσω, Σέρτζιο. Δεν νομίζω. Εντάξει. Τι δεν νομίζεις, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει. Τι δεν νομίζεις. Κοίτα, ή θα πέσει με την Πόρτο United. Ναι. Ή θα πέσει με την Juventus του Ρονάλντο. Εγώ λέω ή θα πέσει με αυτές τις δύο που είπες, ή με τη Liverpool, ή με, Tottenham, ή με τη City, ναι, ή με την Tottenham, ή με την Barcelona, Barcelona ή, με την, ή με τον Άγιαξ. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια πληροφορία μου έχει έρθει. Τώρα εδώ αποκλειστικά την αναφέρω. Πρώτη εδώ λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει 7 επιλογές United, με μία από αυτές θα πέσει αύριο. Στην κλήρωση που σαν την άλλη αποκλειστική είδηση της ημέρας. Ο Ιησούς αναστάβρονται. Λοιπόν, σε την άλλη αποκλειστική. Ναι. Σε την άλλη αποκλειστική είδηση τη ημέρα που διαβάσαμε σε εφημερίδα Θεσσαλονίκη σήμερα. Δώσε. Ο Ιβάν Σαββίδης λέει
Μ' αρέσει που λες εφημερίδες αόλικες και έχει πολλές. Μία είναι. Για πες. Δεν είπαν αθλητική όχι. Α, okay. Παγίδα. Ναι. Παγίδα. Είσαι έμπειρος, έχει... δεν θέλω να πέφτεις. Συγγνώμη λίγο, έχει καθημερινή πολιτική εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχουμε, ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Ποια. Όχι. Είναι καθημερινή, δεν βγαίνει μόνο την Κυριακή. Αμφιβάλλω. Γι' αυτό το ρωτάω. Τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν εφημερίδα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάτσε, κάνουμε και διαφήμιση. Κάτσε, να δούμε τώρα τι θα πεις για να σου πω αν είναι όντως από αυτήν. Για πες. Ναι. Αποκλειστικό που το παρουσιάσει ως είδηση και λέει ο Ιβάν Σαββίδης στηρίζει τον Γιώργο Ορφανό. Άρα με και τον Ιωλέκη τώρα. Λογικά. Εντάξει, δεν είχε γραφτεί. Α, όχι. Άρα αθλητική ρε φίλε, τι μας το λες να πούμε. Ναι, αποκλειστικό πραγματικά. Φοβερό. Ναι, ήταν κάτι που δεν περίμενε κανένας. Έσαι από τα σύννεφα. Προς έκπληξη όλων. Ήταν και εντελώς άγνωστο, δηλαδή δεν το ήξερε κανένας. Καλά πόλη... που γράφτηκε, ας πούμε, και ξύπνησαν όλοι. Στην πόλη ειδικά ήταν μυστικό. Καλά κρατημένο. Ναι, κανένας δεν το ήξερε. Στους κόλπους παράταξης του Γιώργου Ορφανού. Οκ. Ναι. Αλλά. Πραγματικά. Πολύ ξένος οι δημοτικές εκλογές, φίλε. Δηλαδή έχουμε μπει μέσα Μαρτίου, εκλογές γίνονται σε δύο μήνες. Τάλια Φίκο. Και τώρα λίγο κάτι έχει αρχίσει να κινείται. Λίγο τώρα πέφτει κανένα μπινελίκι δεξιά-αριστερά. Πολύ ξενέρω τα πράγματα. Η απόλαυση είναι τον τελευταίο μήνα. Μπαίνουν στην τελική ευθεία ναι. Και πέφτει το κλάμα. Συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις. Ναι, αλλά παλιά αυτό γίνεται. Τηλέφωνα στο σπίτι. Δηλαδή τέτοιο καιρό παλιά, δηλαδή δύο μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, έχει ξεκινήσει ήδη το τρελό το πανηγύρι. Νωρίς είναι ακόμα. Τι νωρίς είναι ακόμα, ρε φίλε. Θα ξεχάσω εγώ πάνω στο χώρο τι γινότανε. Για την πρώτη φορά που είχε καποδίστρια. Ξεχάσω ρε φίλε να πω στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Θοδωρή να είναι καλά εκεί που πήγε και ησύχασε. Εντάξει, είναι αυτό το σκοπί που είχε ναι. Εγγόνι και παιδί στην ίδια ηλικία. Δηλαδή σεβασμός τεράστιος. Εντάξει. Και κάτι τέτοιο ανθρώπου παίρνει κοντά το Θεό στους ονορίς ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Τέλος πάντων, γινόταν πανηγύρι ρε φίλε τουλάχιστον 2-3 μήνες πριν. Πανηγύρι όμως. Ναι. Τώρα, τι να πεις. Τώρα διάβαζα. Κάθε φορά όταν έχουν εκλογές γενικότερα, να ξέρεις, ξαναξεκινάω την αγαπημένη μου σχολεία που είναι οι κυριακάτικες εφημερίδες. Μπορεί πλέον να μην υπάρχει μία κανονική κυριακάτικη εφημερίδα για να διαβάσεις, δεν υπάρχει πλέον καμία. Όλες είναι είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, δεν υπάρχει κανένα. Φέρετε πίσω τις Κυριακές που τέλος πάντων να είναι, παιδί μου. Και παίρναμε πέντε εφημερίδες. Διάβαζα λοιπόν, πήρα τρεις αυτή τη φορά. Διάβαζα ότι. Τώρα οι περισσότεροι κλείνουν χώρους για εκλογικά και. Όχι εκλογικά κέντρα, ναι. Για εκλογικό κέντρο. Δηλαδή μαζεύονται και πριν κάνω μίση το βράδυ. Εκλογικό κέντρο, οκ. Okay. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι πολύ ξενέρωτη κατάσταση, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Περίμενα λίγο πιο. Υπάρχει λίγο φωτίτσα, λίγο φασαρία. Σε εσάς παίρνουν τηλέφωνα πάνω σας στο χώρο και καλησπέρα, περιμένουμε τη στήριξη σας. Κοίταξε, καταρχάς όπως καταλαβαίνεις τώρα όταν μιλάμε για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, ας πούμε, στην προκειμένη. Που ένας παίζει μπάλα. Εκτός ότι παίζει ένας μπάλα εδώ και χρόνια πολλά. Ο κύριος Ιγνάτιος. Πάνω κάτω δηλαδή, τώρα περισσότεροι ξέρουν που κινούνται, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει. Πιο παλιά που ήταν πιο τοπική η κατάσταση, ακόμη περισσότερο. Κατάλαβες. Εμάς μας πήραν πριν δύο εβδομάδες από το γραφείο του Γιώργου Ορφανού. Στην Περαία. Και τι σχέση έχει, ψηφίζεις στην Περαία. Στην Περαία τι σχέση μπορεί να έχει. Δεν μπορεί. Αν ακούει κάποιος από το επιταλείο του κύριου Ορφανού, να το προσέξετε λίγο γιατί παίρνετε σε άλλο Δήμο. Ναι, δηλαδή εγώ να στηρίξω, αλλά πώς να το κάνω όταν δεν μπορώ να ψηφίσω εκεί. Όχι, άντε πες ότι σε ψήφιζα, έτσι. Ναι. Okay, με ναι. Μεγάλη μου χαρά. Εσύ είπες εκείνη την ώρα, ναι, βεβαίως θα στηρίξω και πραγματικά τη θεωρώ πολύ σωστή την υποψηφιότητα. Έτσι πρέπει να πει. Να τρολάρεις και εσύ λίγο, ρε φίλε. Τι του είπες, πήρατε λάθος, κύριε. Όχι, λέω, πήρα τη Σαλοδίνη. Και τι σου είπε. Α... Κυρία ήταν ή κύριος. Κοπελιά ήταν. Ναι. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Όπως είχε και μια λύπη, τίποτα τέτοιο. Χίλια συγγνώμη, όχι, δεν θυμάμαι. Okay. Εντάξει, τώρα θα ξεκινήσω για αυτά, ρε φίλε. Πλέον και δεν βγαίνει με το τηλέφωνο δουλειά. Πλέον βγαίνει χορηγούμενη στο Facebook. Ναι, γίνεται. Βγαίνει στο Instagram. Mail, με κανένα follow. Ναι. Δηλαδή έτσι γίνεται η δουλειά πλέον. Ο Γιώργος Ορφανός Β' άρχισε να σε ακολουθεί. Ναι. Ναι. Και επίσης, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, τώρα που εμείς κάνουμε κουβέντα, θα μου κάνει καμία εντύπωση να με φαίνεται στο κινητό μου μόλις ανοίξω κανένα Instagram, ένα Facebook. Γιατί μας ακούνε. Πρόταση φιλίας Γιώργος Ορφανός. Γιατί μας ακούνε. Ναι. Νίκος Ταχιάος, πώς το λένε. Με αυτά τα cookies, ναι. Έτσι, τα οποία όλοι αποδεχόμαστε. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Βάλω τώρα, ας πούμε, να γκουγκλάρω εγώ τώρα. Οκ. Okay. Δημοτικές εκλογές. Ναι, σου πετάει μπροστά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καμιά συνέντευξη, κάνα δημοσίευμα Γιώργος και όλα αυτά. Γιώργος Ορφανός. Το γκουγκλάρεις τώρα αυτό. Ναι. Μετά από 10 λεπτά στο Facebook θα σου εμφανιστεί κάτι από τον Γιώργο Ορφανό. Εκλογές. Σίγουρα. Λοιπόν. Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Ορφανός. Ωραία. Κλείνω το Google.
Μπαίνω στο Facebook. Καλά, δεν νομίζω ότι γίνεται καπάκι. Κάνουμε τώρα ένα real life πείραμα, παιδιά, για να καταλάβετε. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε εδώ πέρα, όπως έλεγε για ένα περιοδικό. Η πρώτη χορηγούμενη διαφήμιση είναι Μαρμαρίδης Έπιπλα. Οκ. Ναι, ναι, όχι, δεν μου βγάζει καλά. Δεν το λες μια φορά, ρε φίλε, και εμφανίζεται, το γκουγκλάρεις μια φορά. Αν υπάρχει ένα μοτίβο, τέλος πάντων, σου εμφανίζεται. Η Στίγημαν που είναι μαζί μας μου βγαίνει επίσης. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται στη λογική, ρε παιδί μου, ότι επειδή πλέον οι χρήστες του διαδικτύου είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και να μην καίει όλους τους σερβερ της η Google, έχει εξατομικεύσει κάπως την κατάσταση, ωραία, για να μην ζορίζεσαι κι εσύ, να βρεις αυτό που ψάχνεις, υποτίθεται. Ωραία. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Πάντως είναι ωραία. Διάβαζα για αυτά που έγιναν. Διάβαζα την εφημερίδα που είχε τίτλο Λακάζα Ντεβαγγέλ. Καταπληκτικό. Documento. Καταπληκτικό. Έχω όνομα για αυτήν την εφημερίδα εκτός αέρα, δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις το διαφορετικό. Κόψε αέρα. Κόψε λίγο, Τζόνι. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το πώς αλλάζει το όνομα. Μετά από το σπορ που. Και έβλεπα ότι. Η αστυνομία που έψαχνε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για αυτήν την υπόθεση του Τζίλου έχει μπει στο Viber, στο WhatsApp του και όλα αυτά. Ναι. Η Google προφανώς δεν έχει καμία επαφή με όλα αυτά, επειδή ούτε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων, σου άρεσε. Καλό ήταν. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω στα νέα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα είναι δυσφήμιση για την Google. Έχω ένα φίλο μου ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον. Τέτοιο. Τι κάνουμε, έκανε στο παλιγάρο. Έχω ένα φίλο μου, αδελφικό μου κιόλα. Ναι. Ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον Μπαξεβάνη, όπως λέει. Τι άρεσε σχέση, ρε φίλε, γιατί δεν σου δώσανε ένα μεροκαματάκι. Αυτός έχει, νομίζω, μεροκαματάκι. Γράφοντας, ναι. Ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούσε να γράψει να έχει ένα μεροκαματάκι εκεί πέρα. Ήρθε και μου λέει να σου πάρω μια συνέντευξη. Λέω γιατί. Γιατί λέει σε μια νεαρή ηλικία. Ποιο λέει, ποια νεαρή ηλικία. 30 φτάσαμε. Κάνει αυτή τη δουλειά κτλ. Και τον λέω, βγάλε το λουτράματο. Γιατί δεν τον βοηθούσε ένα άλλο, ρε φίλε. Το φίλο και συνάδελφο. Λέει. Και το κορυφαίο ήταν, λέει, έχω μιλήσει στο. Λέει για σένα και τα λοιπά. Λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θες, γιατί μπορεί να θέλει και λίγο πιστοποιητικό πολιτικό με επιθύσεων. Είσαι λίγο από την άλλη πλευρά. Κατάλαβες. Έσφιξες. Και δεν είμαστε εμείς από αυτούς που αλλάζουν τέτοιο. Σιγά να τριχιάσαμε. Το πρωί. Εσύ ιδεολόγοι. Ναι, το πρωί φοράμε πουκάμισο, το βράδυ φοράμε μπλουζάκι, ας πούμε. Κατάλαβες. Πρωί πουκάμισο, βράδυ πουκάμισο. Ναι, τα σκέτα. Λοιπόν, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό με τις εκλογές που πήγα να πω πριν τερμαίσουμε. Την ημέρα των εκλογών ψηφίζουμε, που δυσκολεύεσαι να παρκάρεις κοντά στο εκλογικό σου κέντρο. Μην φάμε κανένα φόλα και μας βγάλουν τίποτα στις καταμετρήσεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτό θα είναι κακό. Τι φορτηγές και τροπές και τέτοια. Ναι, μην φάμε κανένα φόλα τώρα τέτοια με φορτηγή. Δεν θα πάμε, δεν έχει πρόστιμο. Εντάξει, πόσο είναι το πρόστιμο. Ξέρω. 500. 500. Νομίζω 500. Πολλά είναι. Θα πάμε. Θα πούτε μας φοβείτε, δηλαδή, είστε φορευτική επιτροπή στο τάδε. Θεάσε μας ήσυχους τώρα. Στο τάδε λύκειο, ας πούμε, στο χωρίο. Δεν θα πάω με. Πώς το λένε. Τι. Πιστοποιητικό γιατρού ότι δεν μπορούσα να δώσω το παρόν. Πού πας, ρε παιδί μου, στο σχολείο εκεί πέρα, που περιμένουμε, μου αρέσει πάντα στο προάβλιο χώρο, είναι από διάφορες παρατάξεις, έτσι, εκπρόσωποι, ρε παιδί μου. Έρχονται, σε χαιρετάνε, άμα σε ξέρουν, άμα θα σε ξέρουν, κουλουπού, κουλουπού. Α, εμάς είχε ρόχα βάλε πάνω. Και εμάς έχεις βλέπεις και φάτσες που έχεις να δεις καιρό. Ναι, σε ένα τάσκο που έχεις να δεις καιρό, αυτό που λέει ο Νίκος. Πας μέσα, επιστρέφεις στο σχολείο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σίγουρα τους αλαβερτίδες που είναι έξω πάντως και κάνουν το περιπέρι, εννοείται. Έχει χαβαλέ, ναι. Έχει το γούστο του. Εντάξει. Και πάω σε διάφορες παρατάξεις ώστε να πιστεύουν όλοι τους ψηφίζω, κατάλαβες. Και εγώ επειδή κάποτε έκανα ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Τους περισσότερους εκεί πέρα τους ξέρω. Νίκο, έχει ασχοληθεί και με αυτό το ρεπορτάζ, ρε φίλε. Δηλαδή, στο μετερίζει δηλαδή το ρεπορτάζ, έχει ασχοληθεί και με αυτό. Πρώτα μου, ναι. Ρε φίλε. Αυτό είναι. Αυτό είναι δημοσιογραφία, παιδιά. Αυτό είναι. Και το παράτησε, φίλε, τοπική αυτοδιοίκηση. Το ψωμάκι. Πιο. Μετά τελείωσαν εκλογές. Καλά, οκ. Κατάλαβες. Το πιο σκληροπυρηνικό ρεπορτάζ που έχω κάνει σε αυτό το κομμάτι είναι στην εφημερίδα που δούλευα τότε στην Περαία το 2009. Ναι, 2009 εκεί πέρα. Περαιώτικα νέα. Όχι. Τι. Όχι, αλλιώς λοιπόν. Δεν χρειάζεται να πω. Υπάρχει ακόμα. Όχι, μετά τις εκλογές, φινίτο. Αλλά, Κασεράτη. Λοιπόν, και με έχουν βάλει να κάνω ένα θέμα. Πολύ
old fashion, αλλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί δημοσιογραφοί του πεζοδρομίου. Που λέγανε, οι παλιοί λένε ότι η δημοσιογραφία είναι, λέει, να είσαι στο πεζοδρόμιο. Μέσα στον κόσμο, λέει. Τέλος πάντων. Όχι με αυτόν τον τρόπο σκέφτησε κανεί. Λοιπόν, δεν είναι. Κάτι άλλο το. Όχι. Τέλος πάντων. Και έχω πάρει σβάρνα τα μαγαζιά της Περέας, ναι, του Μπαξέ, της Αγιατριάδας, της Κερασιάς, Αγγελοχώρη, Μηχανιώνα, μαζί με έναν άλλον συνάδελφο τότε, που αυτός ήταν φύση, έτσι, ρεπορτοπικής αυτοδιοίκησης, και γυρνάμε 6 ώρες και ρωτούσαμε τους μαγαζάτορες πώς βλέπετε τις εκλογές, τι έχει ανάγκη η περιοχή και τέτοια. 6 ώρες. Στο δρόμο. Εντυπωσιακό ακούγεται. Καλά, εντάξει, πεθαίνει. Okay. Ποιο ήταν, ποια ήταν η κατάληξη. Δεν θυμάμαι καν. Εγώ ξέρω ότι γυρνούσα εκεί. Αφού ήταν εντυπωσιακό, ρε φίλε, δηλαδή δεν θυμάσαι τι έγινε. Έφυγε κανένα καλό πινελίκι. Α, όχι, δεν θυμάμαι πινελίκια. Και τα γράφαμε και το κάναμε στην εφημερίδα τότε, επειδή μου ένα δισέλιτο, τρασέλιτο με κεφαλάκια. Ναι, ναι. Εντάξει, με φωτογραφίες, κεφαλάκια. Φωνή στου δημότε και τέτοια. Ναι, ναι, φωνή δημότε, κεφαλάκια και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα. Είναι έξυπνη ιδέα όμως, φίλε. Γιατί αυτό τώρα λέει: εγώ μίλησα για την εφημερίδα. Θα πάρει αυτό εφημερίδα. Θα πάρει ο από πάνω να τον δει, θα πάρει από κάτω να τον δει, θα πάρει και αυτό κάποιο. Ένα τάσο με είδε, είμαι στην εφημερίδα. Ρε, αυτό. Α, πάω στο καφενείο ότι πάρω. Αυτό, κατάλαβε. Και εφημερίδα πουλάει. Κεφαλάκια. Κεφαλάκια. Μάλιστα. Τα κεφαλάκια είναι και. Ουσιακή ιστορία, πραγματικά. Είναι και μέσα στην ημέρα. Εντάξει, εγώ στο παρουσιάζω αυτό περισσότερο ως ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν είναι ότι παίρνω τηλέφωνο. Έλα, τι έγινε στην προπόνηση. Αυτό, γεια σου. Έλα, πάλι δεν πληρώθηκε ο γκος. Οκ, εντάξει, αυτό κατάλαβε. Πληρωμένο είναι, φίλε. Πληρώθηκε. Μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι, τι. In advance θα πληρωθεί. Α, δεν ξέρω. Υπάρχουν τα λεφτά να πληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Βεβαίω. Βεβαίως. Μάλιστα. Μακάρι, αφού το εύχομαι. Φτάσει πεζοδρομίου μα ο Νίκο Παπαδόπουλο, 30 ετών, ο οποίο δουλεύει σε site. Εντάξει. Έτσι έκανα μια φορά, δεν σου πω το κάνω. Τώρα μέσα στο. Είναι το τα περισσότερα χρόνια σε site είμαι. Ναι. Αυτό λέω. Στο All About Aris σε ένα μήνα κλείνουν 7 χρόνια. Πολύ ωραία. Είναι 7 χρόνια το All About Aris στον αέρα. Ναι. Εντυπωσιακό. Δεν είχα πάει από το ξεκίνημα. 7 χρόνια. Δεν είχα πάει από το ξεκίνημα. Είμαι το Απρίλιο του 2012. Ναι, τότε ρε φίλε, να πούμε εντάξει, ήσουν και λίγο. Σεπτέμβριο του 2011 άνοιξε το All About Aris. Εγώ ήμουν αλλού τότε. Ήσουν σε αθλητικό τμήμα πολιτικής εφημερίδας. Όχι, τότε ήμουν στον Aris FM. Φωνή λαού. Φωνή Θεού, μάλλον. Θέλημα Θεού. Θέλημα Θεού. Ναι. Θέλημα Θεού. Ωραία χρόνια. Ταράνα. Τι ωραία που ήταν. Μάλιστα. Ωραία, περνούσαμε. Πολύ αριστερέ μα, Νίκο Παπαδόπουλε. Εμεί που φάγαμε λοιπόν, τα λεφτά του. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Εσύ το στείλατε και το στείλατε τον άλλο. Ναι. Σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημιχρόνια στο Europa League. Ο Ολυμπιακός χάνει με 8 στο Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός χάνει με 7 στο Μιλάνο. Έχει χάσει και τον Σπανούλη που έπαθε ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε βλέπουμε φόρμα είναι στον πάγκο. Οπότε δύσκολα. Γύρισε το πόδι του. Δεν το βλέπω να επιστρέφει. Θα πούμε τα για την Εθνική Λίγκα, ρε φίλε. Ξέρετε, αν έχει στείλει καμιά επιστολή. Θέλω να μου κάνεις λίγο. Από πάω πρώτα, θα πάω, δεν στείλανε. Κοίτα, θα ξεκινήσεις, επειδή πολλοί είναι αδαείς και δεν γνωρίζουν. Τι βάζει, ρε φίλε, τι βάζει αυτή η παιχτάρα, τι βάζει, ρε φίλε. Ναι, για πες. Αυτός που έπαιξε τον Κολοσσό κάποτε, έτσι. Λοιπόν. Τον έφερε ο Άλλος Λυκογιάννης στην Ευρώπη. Άλλος Λυκογιάννης στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και θα δούμε αύριο Λυκογιάννης για James. Να μας πεις τι είναι η Αδριατική Λίγκα, ποιοι λαμβάνουν μέρος, γιατί έστειλε ο Ολυμπιακός στην επιστολή, γιατί έστειλε ο Παναθηναϊκός στην επιστολή. Γιατί να στείλει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ επιστολή. Τι? Στο λέω σήμερα, θα πάω να παίξει εκεί του χρόνου. Ποιος? Το λέμε πρώτοι εδώ. Ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Πάω να παίξει εκεί του χρόνου. Μάλιστα. Θα μας τα εξηγήσει. Εκτός και αν επειδή είναι Ολυμπιακός και που, όπως και το κάνουμε, είναι ένα μεγάλο μέγεθος, δημιουργηθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, Νίκο. στο ελληνικό μπάσκετ. Κατημηνήσεις. Αν δημιουργηθούν οι αλυσιδωτές, κάτι μπορεί να γίνει. Η Αδριατική Λίγα. Θα μας πεις βασικά μετά αυτό. Okay. Μετά τις 11 πάμε στο διάλειμμα τώρα. Θα επιστρέψουμε πολύ μπάσκετ. Μείνετε εδώ. Εδώ είμαστε. Αυτό έχεις. Αυτό έχεις. Ωραία. Μια χαρά. Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημιχρόνια στο Europa League. Villarreal Zenit 2-0. Βεβαίως. Κλειδώνει η Villarreal, όπως φαίνεται, την πρόκριση. Μπενφίκα Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Σλάβια Πράγα Σεβίλη 2-2. Σκορ που στέλνει το μάτς στην παράταση. Στο 47 με τον Σούτσεκ η Σλάβια πήρε το προβάδισμα 2-1. Ο Ελ Χανταντί
Στο 54 ισοφάρισε για τους Ανδαλουθιανούς. Arsenal Ren παραμένει το 2-0, όπως παραμένει και το 0-1 στο Μιλάνο, ανάμεσα στην Ίντερ και την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στα μάτς των 8 θυμίζω Κρασνοντάρ Βαλένθια 1-1, Δυναμό Κιέβου Τσέλσι 0-5, Ζάλσμπουργκ Νάπολη 3-1, Βαλένθια, Τσέλσι και Νάπολη είναι οι τρεις ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση του Europa League. Στους 8 της διοργάνωσης η κλήρωση θα γίνει αύριο και για το Champions League και για το Europa League. Χορηγούμενη επίθεση από τα μέσα του Μαρινάκη σε κόκαλη. Νίκο Μοσχοβίτη, πού είσαι ρε φίλε? Πού είσαι ρε φίλε? Εδώ πέρα από με έχουμε καυτό θέμα να συζητήσουμε. Η διαφαινόμενη συνεργασία του Πέτρου Κόκαλη με το ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει περισσότερο πολιτικούς και επιχειρηματικούς υπολογισμούς παρά ιδεολογική στράτευση. Μάλιστα, ο Πέτρος Κόκαλη στον κόσμο του. Πέτρος Κοκ. Πέτρος Κοκ. Για πες, και τα γράφουν αυτά. Χορηγούμενη επίθεση από τα μέσα του Μαρινάκη σε κόκαλη. Ναι, ναι. Το SDNA ανέλησε προηγούμενο κείμενό του την βραδιφλεγή βόμβα. Βραδιφλεγή. Καλό. Στη σχέση Μαρινάκη κόκαλη και ένα άρθρο με χορηγούμενη δημοσίευση στα μέσα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Μα δεν έχει μέσα του Ολυμπιακού. Ναι, αυτό όμως τώρα που κάνετε εδώ πέρα. Τελευταίο. Και ήρθε να προσθέσει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της επίθεσης. Όπως σημείωσε προηγούμενο κείμενο το SDNA, οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκονται σε οριακό σημείο. Και ο λόγος είναι προς το εγώ, επειδή ο άλλος κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πλέον η κόντρα τους μεταφέρεται. Ναι, ένας είναι χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας και ο άλλος πάει να κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αποκόρυφη με τη δράση που έχει προκαλέσει πιθανή υποψηφιότητα. Δεν είναι σίγουρο, πιθανή. Μετά τη δημοσιοποίηση πληροφορίας, οι άνθρωποι του συνδυασμού Πειραιάς νικητής, του Γιάννη Μόραλη, ναι, ο οποίος είναι δεδομένο πως έχει ως κεντρικό πυλώνα τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάλεσαν τον Πέτρο Κόκαλη να παραιτηθεί, κάτι που έγινε λίγες ώρες αργότερα. Κόντρα μας δεν σταματά εδώ, μια χορηγούμενη ανάρτηση. Ο Πέτρος σε... Κόκαλης έχει θέση στο Δέλτα Σίγμα. Ναι. Μια χορηγούμενη ανάρτηση λέει σελίδα των νέων ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα νέα. Όλος τα νέα, ρε φίλε. Έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα κομμάτι στο πάζλ τη κόντρα που όπως όλα δείχνουν θα είναι μέχρι σε σκάτω. Συγκεκριμένα η σελίδα να παρέχει κείμενο τη ιστοσελίδα in.gr. Δικιά μας είναι αυτή. Στον Λυκειώθηκο δεν το είναι. Τέλος πάντων. Φίλε, ανήκει και αυτό. Ήταν από τις πρώτες, ναι, από τα πρώτα ενημερωτικά πόρταλ, ναι, που ανήκαν, ναι, στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι, εκεί, παλιό. Επίσης, η ιδιοκτησία λέει του NGR του Βαγγέλη Μαρινάκη με επίκεντρο τη σχέση της οικογένειας Κόκαλη με την πολιτική, την εκάστοτε εξουσία και τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον επιλογή της φωτογραφίας του άρθρου και συνδυασμό με τα εισαγωγικά στον τίτλο, καθώς παρουσιάζει μια εικόνα ακραία υποτιμητική για το γιο του Σοκράτη Κόκαλη. Επειδή κάθεται. Πώς λέγεται αυτό, ρε. Σταυροπόδι, ρε φίλε, πώς να λέγεται. Όχι, λέγεται αυτό που κάθεται, μωρέ. Μόλος, όχι. Όχι ο μόλος, πού το δένεις, προβλήτα. Ας πούμε, στην προβλήτα, στην προβλήτα, ναι, ρε παιδί μου. Με ένα προβλήτα τσινά... είναι όλο εκείνο, τώρα, ναι, αυτό ακριβώς που το δένεις δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, με ένα... Δεν έχω κάνει ναυτικό. Ναι, με ένα... ούτε εγώ. Ο Μορελής που έχει κάνει όμως... Ξέρει και από εκεί. Ξέρει και από εκεί. Ναι. Ο μαύρος θερμαστής από τον Τζιμπουτί. Ναι. Ο Μορελής ο καράβι. Στεριά! Λοιπόν. Αυτό το δημοσίευμα. Τέλος πάντων, μην το διαβάσει τώρα όλο αυτό. Okay. Τα νέα, λοιπόν, οπότε. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να κάνει νοκάουτ τον Ολυμπιακό. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Στη σκέψη να βάλει τον Πέτρο Κόκαλη. Γιατί να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι τέλος θα γίνει. Καταρχάς, κοίταξε να δεις. Η οικογένεια Κόκαλη είναι φανερά εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Από τους χρηματοδότες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Mm. Εδώ και χρόνια. Mm. Έτσι. Και λόγω πριν το Σοκράτη, από τον μπαμπά Κόκαλη, όχι το Σοκράτη, τον πιο μεγάλο. Ναι. Έτσι. Έχουν τέτοιο παρελθόν τέλος πάντων, αριστερό, από εποχές εμφυλίου. Εντάξει, και είναι χρηματοδότες. Τώρα. Εντάξει. Ωραία αριστερή. Ωραία αριστερή. Τώρα, ρε φίλε, δημιουργείται ένα τέτοιο, μια τέτοια προοπτική και το σκέφτεται. Ο παππούς Πέτρος Κόκαλης λέει υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του αριστερού κινήματος. Νάτα, ο Μοσχοβίτς τα λέει και πέντε, εμείς θα διαβάζουμε και αυτά. Φίλε, τώρα εδώ μιλάμε με στοιχεία, έχουμε να πούμε κάποιες συγκεκριμένες, έχουμε αρκετές γνώσεις. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, τι μιλάμε. Καθηγητής λέει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άνθρωπος της καλής αθηναϊκής κοινωνίας δεν θα διστάσει να στρατευτεί στην αντίσταση και στο ΕΑΜ και να βγει στο βουνό. Αυτό σου είπα. Ζήτω το ΕΑΜ. Από εποχές εμφυλίου. Θα συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση του Βουνού, την ΠΕΑ, ως Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και μετά Παιδείας. Ο Νεφίλου θα βγει ξανά στο Βουνό, θα στήσει τα χειρουργεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και θα είναι Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Παιδείας και στη δεύτερη κυβέρνηση του Βουνού.
Μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές θα πάρει το δρόμο της πολιτικής προσφυγίας και θα βρεθεί στην Ανατολική Γερμανία, που επίσης θα έχει μια σημαντική ιατρική καριέρα, πριν πεθάνει από έφραγμα το 1962. Στη συλλογική... Ο μπαμπάς του Σοκράτη είναι αυτός, έτσι. Ακριβώς. Ο παππούς του Πέτρου. Ναι, στη συλλογική μνήμη της αριστεράς θα μείνει ο ένας ο κόκκινος γιατρός. Σαν όνομα πράκτορα. Ο γιος του Σοκράτη Κόκαλη θα πάρει. Ταινίας, κόκκινος γιατρός. Ο γιος του Σοκράτη Κόκαλη θα πάρει άλλο δρόμο, λέει το άρθρο. Για την ακρίβεια πήρε τον ακριβώς αντίθετο, λέει επίσης το άρθρο. Από μικρός θα δείξει ότι. Τα νέα τώρα αυτά. Ναι, από μικρός θα δείξει το NGR. Από μικρός θα δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει στράτευση, κοινωνικούς αγώνες και οι θυσίες που αυτή συνεπάγεται. Εξ αρχής ήθελε να μπει στον κόσμο των επιχειρήσεων και να χαρεί τα ωφέλη και την τριφυλή ζωή που μια πετυχημένη επιχειρηματική καριέρα συνεπάγεται. Τριφυλή. Δεν, βέβαια δεν θα έχει πρόβλημα στα πρώτα του βήματα να αξιοποιήσει άκρες που είχε σπάλει ποτέ λαϊκές δημοκρατίες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ενώ και αργότερα, όταν επικουμενικής, θα κριθεί μια πολύ μεγάλη προμήθεια εξοπλισμού για τον ΟΤΕ, η οποία θα τον εδραιώσει και θα τον κάνει τεράστιο επιχειρηματία. Το γεγονός ήταν ο γιος του κόκκινου Πέτρου θα κάμψει τις αντιστάσεις των τότε ηγεσιών της αριστεράς. Για το Χαρίλαο και το Λεωνίδη ήταν δικό μας παιδί, με ό,τι αυτό σημαίνει στον κόσμο της αριστεράς. Χαρίλαο, Φλωράκη, Λεωνίδα και. Έτσι. Εθνικός προμηθευτής. Ο Σοκράτης Κόκαλης ήταν για πάρα πολλά χρόνια όχι μόνο ορισμός αυτού που κάποτε ονομάστηκε εθνικός προμηθευτής, δηλαδή ένας επιχειρηματίας που οικοδόμησε μια μεγάλη επιχείρηση με κέντρο τις κρατικές προμήθειες, αλλά και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού που ονομάστηκε διαπλοκή, αφού συνδύαζε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υιοθετούμε εμείς. Μην το διαβάζει όλο, ρε φίλε, τώρα. Σε δημόσια έργα με το διαβάζει. Αυτό καθ' αυτό τώρα. Εγώ, αυτό δεν, πάνε... εγώ δεν τα ξέρω. 3.000 λέξεις μπορεί να είναι. Ρε Νίκο, να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Δεν τα ξέρεις, αδελφέ, γιατί το μυαλό σου έχει μία παροπίδα το μάτι σου εκεί. Άρης, Άρης, Άρης. Άνοιξε το. Άνοιξε το. Δεν είναι μόνο Άρης. Δεν γίνεται να μην ξέρει ότι η οικογένεια Κόκαλη είναι εδώ και χρόνια από του χρηματοδότε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εδώ και πολλά χρόνια. Και τι σήμαινε Πέτρος Κόκαλης ο παλιός. Εγώ δεν θυμόμουν όταν και στη, ότι είχε ανέβει στο βουνό. Ήξερα θυμόμουν γενικότερα αριστεράς, ότι. Ναι. Ούτε εγώ okay. Ναι. Κόκκινο γιατρό, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Η ώρα του Πέτρου, λέει μετά. Γιατί δεν λες τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ρε φίλε, και μαζί με τον Πέτρο Κόκαλη. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Παναγιώτη. Αυτά τα σενάρια μεταξύ, ειδικά τώρα κάθε φορά όταν βγαίνει κάτι για. Ξέρεις, παλιούς αθλητές τέλος πάντων και μεγάλες προσωπικότητες, ας το πούμε, του αθλητισμού. Πολύ λίγες φορές έχουν επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, να ξέρεις το Ζαγοράκι, το Πύρο Δήμα παλιότερα. Ναι. Δεν ήταν με το Πασό κάτι ο Πύρος Δήμας. Ήταν ναι. Βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, η Κουμουνδούρου. Ναι. Κάντε η Κουμουνδούρου πάλι πρώτη. Παναγιώτη. Φίλε τώρα Ευρωβουλή. Μιλάμε τώρα για τη θέση που ονειρεύονται όλοι. Πα κύριε, dream job. Dream job. Τάζεσαι, ωραία, τα ξέρεις. Έτσι. Dream job, επειδή εγώ τάζεσαι από κοντά, τάζεσαι, δεν είναι να είσαι ευρωβουλευτής. Είναι να είσαι μια τρίχα του ευρωβουλευτή και να παίρνεις τα ωραία τα λεφτά κάθε μήνα τσέπη. Mm. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Είναι dream job. Απλά σου λέω τώρα όλα αυτά τα σενάρια πολλές φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει. Τώρα αυτό το Πέτρο Κόκκαλη προφανώς και έχει βάσει, έτσι, για να έχουν λυσάξει όλα τα μέσα του Μαρινάκη, προφανώς και παίζει και δυνατά, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει παρεμβώσει ο ίδιος, ο Κόκκαλης να το αποδεχτεί και να προσπαθούν με όλη αυτή την πίεση να το κάνουν να την αλλάξει την πρόταση αυτή. Και λέει ότι σήμερα ο Πέτρος Κόκκαλης επιλέγει να στρατευτεί σε ένα κόμμα που το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση και στοχοποίηση τόσο του Ολυμπιακού όσο και τη Δημοτική Αρχή του Πειραιά. Χτυπά δηλαδή τα δύο σπίτια που στέγασαν τον Πέτρο Κόκκαλη και την ομάδα του Πειραιά και την παράταξη που διοικεί την πόλη και που τον τίμησε μια τόσο σημαντική θέση. Ναι. Θα σου πω. Το υπογράφει ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος. Αλίμονο. Αλίμονο. Τι είναι ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος. Ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, φίλε, είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Ναι. Του αριστερού χώρου. Αχα. Ώσπου ξαφνικά. Πριν κάποια χρόνια, προσεγγίστηκε από το Μαρινάκι. Ναι. Κατάλαβες. Και ξαφνικά, ρε παιδί μου, έγινε λίγο. Ξέρεις, πήγε λίγο απέναντι. Κατάλαβες. To the other side. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Παρότι είχε ξεκινήσει. Πάντων, είχε γίνει γνωστός τότε στα πρώτα χρόνια του μνημονίου με μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτική προσπάθεια, το Unfollow το περιοδικό. Mm-hmm. Που ήταν και εντελώς διαφορετικό από τα διάφορα περιοδικά που κυκλοφορούσαν, αλλά στην πορεία και το Unfollow έγινε του Μαρινάκη, οπότε εντάξει, ναι. Όλα καλά. Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω, γιατί χτυπάει τα δύο σπίτια που στέγασαν τον Πέτρο Κόκκαλη, τον Πέτρο Κόκκαλη στον Ολυμπιακό τον βρήκατε. Καλά, κάτσε ρε φίλε. Ο Μπάτσι Μαρινάκης δεν ήταν κανένα πουλί. Ήταν, όχι, δεν ήταν πουλί και δραστηριοποιήθηκε και στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά τον Πετράν. Καταρχάς ο Πετράν
πέρα από όλα τα άλλα. Τα έχει μηδενίσει. Εντάξει. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν, από αυτό και μόνο, ο Σέβας είναι πολύ ψηλά. Από μένα τουλάχιστον προσωπικά. Κάποιος μπορεί να πει, έλα μωρέ με την πατσαβούρα, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Θα το δεχτώ. Από μένα υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός γι' αυτό. Κρύο αίμα, γήπας, οκ, την έριξε. Και νομίζω είναι και αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, δηλαδή. Ναι, οκ. Ναι. Ματσούκα είναι η άλλη, δεν είναι η Φωτίδου. Έτσι. Έτσι. Η Ματσούκα, έτσι. Κάτι τρέχει με τους δίπλα. Ναι, ρε φίλε, στο μάμα έρχεται. Πολύ καλή φίλη η Δήμητρα. Έρχεται όταν είναι στη Θεσσαλονίκη. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Όταν είναι στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει και το μάμα. Κύριε, ναι. Κύριε μάνο μου. Για ένα σπίτι και έρχεται και τα γνωστά. Ένας. Έχω μείνει όλοι σε αυτό, αλλά έχει κάνει πολλές δυνατές θεατρικές δουλειές. Είναι η αλήθεια. Και στις δηλώσεις έχει κάνει. Η Δήμητρα Ματσούκα. Και έχει κάνει μια ωραία ταινία με την. Τέτοια. Την. Πώς τη λένε, μωρέ, την Έλα, δεν το πιστεύω. Την Καστάνη. Την Καστάνη έχει κάνει μια ωραία ταινία. Ναι, οκ. Okay. Από μένα λοιπόν υπάρχει ατελείωτος σέβας. Μεγάλο πινέλο βλέπω εδώ πέρα για τον Πέτρο πάντως. Δηλαδή θέλω να δω πώς είναι. Είναι 3.000 λέξεις που κάνει. Ναι, οπότε... βέβαια, ο Λευτέρος θα γράφει κάτι τέτοιο, ο συνάδελφος τα δίνει, δεν το φοβάται. Και βέβαια λέει, α, και πιάνει και, και Σοκράτη που λέει ότι προσέρει, λέει ο Σοκράτης μια άλλη πολιτική εξυπηρέτηση κυβέρνηση, προφανώς όχι με το αζημίο του. Μάλιστα. Η κυβέρνηση θα λέξει. Κοιτάξτε, σου λέω κάτι μεταξύ μας τώρα, εδώ που τα λέμε οι δυο μας. Δεν έχει πολύ άδικο τώρα. Η κυβέρνηση Τσίπρα λέει μπορεί να έχει λίγους μήνες ζωής μπροστά της. Προδικά στο αποτέλεσμα. Αλλά μέσα αυτό το διάστημα προλαβαίνει και, και προμήθειες να υπογράφει και έργα να αναθέτει, λέει. Γιατί ο παππούς, διαβάζω τον επίλογο τώρα, μπορεί να ήταν ένας από τους σπουδαίους αγωνιστές της αριστεράς, αλλά ο Πέτρος Όχαλης απλώς θα παίξει το ρόλο αντάρτη από τα Lidl. Ενταγμένος πλήρως στους επικοινωνιακούς σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ και των επιχειρηματικών πλάνων του πατέρα. Αντίστοιχα, κάποιοι επιλέγουν να παίξουν το ρόλο των χρήσιμων ηλίθιων. Ξεφεύγει η κατάσταση. Όπως φέρεται να έχει πει ο Λένιν, μόνο που φέρεται να έχει πει ότι και η χρησιμότητά τους έχει ημερομηνία λήξεως. Ή όπως λέει ο λαός, όταν δεν κάνει τη δουλειά τον πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Μάλιστα. Άλλο ένα κείμενο έτοιμο για Πούλιτζερ από τον συνάδελφο. Λοιπόν, θα δούμε. Φίλε, είναι σίγουρα... Για ανέβαινε. Περίμενε. Για πιάσε. Περίμενε. Έτσι όπως το κόβω από εδώ... λοιπόν... Ενώ εσύ προσπαθείς να βγάλεις άκρη... Εσείς παραγγέλλετε. Δύο με 2.500 λέξεις λόγο. Βάλε και το μεσότυλο και τον υπότυλο από πάνω. Άστο εκείνο, όχι. Άστο αυτό. Τόσο κάπου τόσο. 2 με 2.500 λέω εγώ. Long grid. 66-57 λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ούτε στο Μιλάνο. Έχασε από την Αρμάνη με τον Mike James να βάζει 27, αν δεν κάνω λάθος. 1.246. Α, πολύ είπα εγώ, εντάξει. Okay. Καλά, δεν είναι λίγες. Είναι αυτό, εντάξει, σιγά, αυτό σε, σε εφημερίδα... Μισή ώρα είναι. Μισή ώρα γράψουν και πολύ μπορεί να λέω. Σε εφημερίδα αυτό είναι δυσύλλητο, φίλε. Ναι. Ναι, okay. Με άνοιγμα κιόλας, ωραίο, ναι. Σαλόνι, το βάζεις αυτό. Ναι. Μπερακέτη. Ναι. 1246 λέξεις, 55 προτάσεις, 37 παράγραφοι, 7.932 χαρακτήρες για τον Πέτρο Κόκαλη. Μισή ώριτσα. Ή αλλιώς Πετράν. Μισή ώριτσα και λίγο το τσεκάρισμα από πάνω τόσο, μισή ώρα. Τίποτα. Εύκολο. Έτο Πέτρα. Είχε χαθεί γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο Πέτρος Κόκκλης από την... Στον Ολυμπιακό ήταν ο Σοκράτης. Η οικογένεια Κόκκλη που πέρασε πριν κάποιους μήνες και μια οικογενειακή τραγωδία αφού χάσανε τον μικρό. Ναι. Στην Αθήνα. Ναι, ναι. Όχι στην Αθήνα, στην Αμερική. Στην Αθήνα, στην Αμερική, ναι, ναι. Ναι. Ωραίο δοκάρι που είχε. Ποιος το είχε. Όχι. Offside ήταν. Δεν και το γκουγκλάρι στον Πέτρο Κόκκαλη για να καταλάβετε ποιο μιλάμε. Το γκουγκλάρι στο Google και δεν βγάζει στα ελληνικά Πέτρο Κόκκαλη. Βγάζει στα ελληνικά Πέτρο Κόκκαλη. Καλά, φίλε, φυσιολογικό. Γεννημένο το. Όχι. Αυτό που βγάζει είναι ο παππού του. Γιατί ο κόκκινο γιατρό δηλαδή. Ότι είναι γεννημένο το 1896 στη Λιβαδιά. Ναι, οκ. Okay. Πέθανε στην Ανατολική Γερμανία και η φωτογραφία του Πέτρου του εγγονού. Οκ. Αλλά έχει grandchild Πέτρος S. Κόκκαλης, Wikipedia. Το 70 γεννημένος, άρα 49. Yeah. Is a Greek businessman. Από το Hampshire, λέει, αποφύτησε. Με δικότητα στην ιστορία. Όχι, δεν σου λέω. Μάλιστα. Για να γίνεται τόση επίθεση... Και Harvard έχει κάνει ο Πετράν. Πω, ρε. Ναι. Για να γίνεται τόση επίθεση, μάλλον η απόφαση είναι σχεδόν ηλυμένη από την οικογένεια Κόκκαλη. Και σε αυτό που λέει μέσα στο κείμενο, δεν έχει πολύ άδικο ότι κάτι θα πάρει πίσω. Δεν μπορεί να είναι
έτσι για το love of the game. Για να κάνουμε χαβαλέ το Μαρινάκι. Για την ψυχή της μάνας μας. Δεν γίνονται ποτέ οι συγκεκριμένοι. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Ναι, έτσι. Δεν γίνεται. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Για Παναγιώτη Γιαννάκη θα μας διαβάσεις, ρε φίλε. Έχει και μια στοχευμένη επίθεση. Κάνε την Κουμουνδούρου πάλι πρώτη. Αυτό μου κάνει για σενάριο που δεν θα επιβεβαιωθεί. Παναγιώτης Γιαννάκης. Λοιπόν. Εδώ λέμε Παναγιώτη Γιαννάκη και Πέτρο Κόκαλο του Σφοδέλου του Ευρωπαϊκού. Να το γράφει το συγκεκριμένο site, το οποίο άμα το γράφουν αυτοί, μάλλον έτσι είναι. Ναι. Γιατί στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ είναι λίγο καλή. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ναι. Λοιπόν, τι λέει για το Παναγιώτη Γιαννάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με πληροφορίες μετά το Σοσκά, σε προστοδέλη του κυβερνήτου κόμματος, πλην συμμετοχικού πρόπτου, θα βρίσκεται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Χωρίς να δίνει παραπάνω ρεπορτάζ. Έλα, έλα, Δράκε. Τι έγινε, κατεβαίνεις. Α, όχι. Το αποκλείουμε. Οκ, okay, θα το μεταφέρω στον αέρα. Ορίστε, ακούστε το ρεπορτάζ live. Είναι ένα βήμα, λέει ο Γιαννάκης, να δεχθεί, ένα βήμα πρέπει να δεχθεί την πρόταση που του έχει γίνει. Ένα βήμα. Γέρασε και ο Πετράνε, φίλε, δέστε. Γέρασε. Εντάξει, συνήθεια κάποια τέτοια, 50 είναι 50. 49. Α, αυτό. Η Δήμητρα πόσο είναι. Καλή ερώτηση. Τόσο δεν είναι η Δήμητρα, 40 μπορεί να είναι. 40 πάνω, ναι. 40 πλάς είναι. 40 μπορεί να 45. Ναι. 19 Γενάρη του 1974. Ναι. Έχουν 4 χρόνια διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Η Χριστίνα Παπά είναι 49 χρόνια επίσης. Ωραία. Μάλιστα. Ρε τι ματσούκα. Ναι. Και στο Ελγκρέκο έχει παίξει. Καλά, στο είμαστε στον αέρα, ήταν αλατρεμένοι, οκ. Κορυφαία σειρά έγινε. Α, έχει και την φιλμογραφία της, όπως το έχω στο Wikipedia. Τμήμα Ηθών το 1993 σε 4 επεισόδια. Ταύρος με το Ξώτη, δεν το θυμάμαι. Είμαστε στον αέρα. Ωραία σειρά. Άγγιγμα ψυχής, είχε παίξει σωστά. Ήτανε η γκόμενα του Παπακαλιάτη. Ο οποίος ο Παπακαλιάτης ήταν ο αδελφός του πάτερ Ιωάννη. Εγώ μιλώ με άγγιγμα ψυχής. Βεβαίως. Α, δεν το θυμάμαι. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα, μάγισσά μου. Αυτά είναι γνωστά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Κάτι τρέχει με τους δίπλα. Δούριος ύπος, ο δρόμος της καρδιάς. Όλα στην ταράτσα. Όλα. Ξέχασέ με, πες μου ναι, το κόκκινο δωμάτιο, ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα, yes, ok, ματωμένα χώματα, πρωταγωνιστικό ρόλο στον Αλφα η σειρά αυτή, κούκλες, 10-11 στο Μέγκα και ελεύθερη σχέση, 18-19, στο Open, που παίζεται τώρα. Και πολύ θέατρο, όπως λέει και ο Ρίκος Μοσχοβίτης. Δηλαδή, τώρα, πολύ, πολύ. Βλέπεις ότι έχει παίξει το ημέρωμα της Τρίγκλας, η συνέντευξη, με τον Κιμούλη νομίζω συνέντευξη. Πολλά, πολλά πράγματα. Ναι, μια πορνογραφική σχέση. Τάκ, Μίδια, Έντα Γκάμπλερ. Όχι, σου λέω, είναι άσε τώρα, εμείς έχουμε μείνει σε εκείνο το κύριε Μάνο και αυτά. My fair lady. Αλλά η καριέρα της είναι... Η κόρη του Ρέμπραντ. Και δεν ήταν αυτή. Α, ήταν που έπαιζε και ο Μπέζος, ρε φίλε. Ναι. Σου λέω, έχει κάνει μεγάλα πράγματα. Τέλος πάντων, μια πολύ τιμία το καριέρα και άσε τώρα εμείς που έχουμε μείνει. Το ριζότο το 2000. Ριζό ταινία. Βέβαια. Ναι. Ταινία, το ριζότο. Με το Ρώμα και τον... Δεν τη θυμάμαι να πω την αλήθεια, αλλά ο τίτλος κάτι μου λέει. Με το Ρώμα ήταν σίγουρα. Θα είναι λοιπόν γυναίκα ευρωβουλευτού, από εδώ και πέρα, ξέρω εγώ. Ή τέλος πάντων μνηστή. Ή... Αν κατέβει ο ναι, girlfriend. Okay. Αν βγει, που εγώ νομίζω ότι Πετράν θα βγει. Okay. Λοιπόν, 0-0 είναι το Μπενφίκα, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αν μείνει έτσι εκεί η κατάσταση, η Δυναμό Ζάγκρεμπ αυτή που περνάει. Δώσε λίγο τι γίνεται στα άλλα. Καλή φίλη και συνάδελφε. Άντε να δώσω, ρε Νίκο. Λοιπόν, Βιγιαράλ Ζενή 2-0, Μπενφίκα, Δυναμό 0-0, Σλάβια Σεβίλη 2-2, πάει παράταση αυτό. Arsenal Ρεν έχει κολλήσει το 18 στο 2-0 και δεν κουνιέται φίλο, δηλαδή να το έχει παίξει, ας πούμε, over και να μην μπαίνει. Μια γίνει 2-1 όμως, αντίο η Arsenal. Ναι. Ιντερ Άιντραχτ 0-1, Ιντερ δεν νομίζω να περάσει. Και πλέον. Το έβαλε η Μπενφίκα την ώρα που μιλάμε και το κάνει 1-0 στο 71. Ουζώνα το έβαλε τον γκολ. Στο 71. Οπότε, αν μείνει 1-0, πάμε για παράταση. Συνέχισε. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Σε στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε, μπορείτε να μπείτε στο live του Μπενφίκα Δυναμό Ζάγκρεμπ και να βάλετε επόμενο γκολ Μπενφίκα και να πάρετε και την πρόκριση. Να παίξετε πρόκριση Μπενφίκα. Έχετε τις επιλογές καθημερινά αυτά στο στοίχημα.gr. Από όπου και αν βρίσκεστε, από το σπίτι σας, από τον υπολογιστή σας, από το τάμπλετ, από το κινητό σας, όπου και αν είστε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για το τελευταίο μισάωρο, εδώ ο τερματοφύλακας Δυναμό νομίζω ότι δεν ήταν τόσο καλό το σουτ του Ζώνας, αλλά πήγε εντελώς πλάγιο δίχτυ και δεν πρόλαβε. 1-0 λοιπόν για την Μεφίκα, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ μέχρι και τις 12 στο Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, ο τελευταίος αυτής της εβδομάδος.
με πιο χαλαρό πρόγραμμα σε αυτό το δίωρο. Η Άιντραχτ προηγείται 0-1 στην Ίντερ, κρατάει, από νωρίς έχει βάλει τον γκολ. Έχουν φτάσει στο 84, οπότε η Άιντραχτ να αποκλειστεί θέλει 2 γκολ από την Ίντερ. Η Γερμανία είναι κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση. Η Ίντερ ήταν μια από τις ομάδες που ίσως να μπορούσαν να φτάσουν και πολύ μακριά φέτος στο Europa League, αλλά ίσως δεν τα καταφέρνει. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν, σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Ναι. Σ' αρέσουν αυτά. Πιστάρω. Έχω 2 μικρόφωνα μπροστά μου, είναι εκπληκτικό. Προσοχή. Λες και μιλάω σε press conference. Ναι. Λοιπόν, κρατάει η Άιντραχτ 0-1 εκεί και τους 15.000 φίλους της που έχουν εκδράμει στο Μιλάνο. Όλοι παιδιά των καλών οικογενειών της Φραγκφούρτης, έτσι. Το αντίστοιχο Δελασάλ. Φραγκφούρτη, φίλε, είναι πολύ ξενέρο. Το αντίστοιχο Δελασάλ. Η Φραγκφούρτη είναι, πιστεύω, για κάτι τύπους οι οποίοι δουλεύουν, ξέρεις, σε κάτι τράπεζες και παίρνουν καμιά 5.000 ο μικρότερος μισθός. Είναι όλη μέρα στα κοστούμια και στα meeting και στα ξέρω εγώ τι, και όταν είναι να βγουν το βράδυ είναι στις... Δίνουν από εκεί, ωραία, και τα... Έτσι είναι η Γερμανία, νομίζω. Όχι μόνο, δεν νομίζω. Επειδή έχω φίλο που μένει στη Γερμανία μόνιμα τα τελευταία χρόνια, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Αλλά γυρνάει, δεν είναι ότι δεν γυρνάει. Ποιος την έχασε την ευκαιρία, η Σεβίλη. Και μου λέει ότι εδώ ρε φίλε, πάει είτε καλύτερα, λέει και πάνε να λέει και μυθάνε. Καλά, και τι να λέει αυτό ρε φίλε, δηλαδή. Δεν μπορεί να ζήσει εκεί ο φίλος σου. Ζει εκεί γιατί βγάζει καλά λεφτά πλέον εκεί, γιατί εδώ πέρα δεν τα έβρισε. Και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις... Αυτός έχει προσαρμοστεί πλέον. Okay. Βρήκε και μια Ελληνοϊταλίδα. Ναι. Που γεννήθηκε στη Γερμανία. Okay, εντάξει. Ναι, εντάξει, περνάει καλά, αλλά ήταν ρε παιδί μου πολύ του έξω Θεσσαλονίκη και πολύ τη νυχτερινή ζωή. Ήταν τέτοια φάση. Καλά, επειδή εμεί έχουμε μάθει, έτσι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το κανονικό. Πώς είναι ο φίλος με το φούρνο, ας πούμε, στην Αθήνα, κάτι γινόταν και αυτός. Ναι, σου λέω ότι επειδή έχουμε μάθει εμεί, έτσι δεν σημαίνει ότι έτσι είναι το σωστό ή το κανονικό, έτσι. Αλλά ναι. Okay. Στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και εκεί πέρα ψηλά πάνω, ας πούμε. Είναι κάπως ξενέρωτη. Επίσης, όταν θα έχει καμία μείον 10 για κανένα 2-3 μήνες. Ναι. Δεν είναι. Και μετά τις 11 και να θες να κυκλοφορήσεις, είναι κομματάκι δύσκολο. Όπως όταν πήγαμε εμείς στις Βρυξέλλες, που βγαίνουμε 12 ώρα έξω για να κάνουμε μια βόλτα και δεν κυκλοφορεί ψυχή. Τι είναι η κυκλοφορία, φίλε. Και έρχεται ένας και μας ρωτάει παρλεβού φρανσέ και έχω δει καμία. Μακαρόνια φρικασέ. Και λέμε θα μας... είμαστε με συνάδελφο και φίλο κοινό, φίλο και συνάδελφο βασικά κοινό. Ναι. Και μου λέει θα μας μαχαιρώσει. Αυτό λέει τελείωσε. Περπάτα γρήγορα. Αυτό. Το κλειδί στα δάχτυλα και τέτοια. Αυτό. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Φιλάζει, λοιπόν, λέει και θα πάμε τερατική λίγκα. Έχεις κάνει ρεπορτάζ να μάθεις να σας λέει καμιά επιστολή. Πρώτα απ' όλα, πάμε από την αρχή. Εντάξει, hey junior. Τι είναι η τερατική λίγκα? Η τερατική λίγκα είναι, ρε φίλε, το πρωτάθλημα που παίζουν ομάδες, συμμετέχουν μάλλον ομάδες από Σερβία, Κροατία. Και δεν έχουν δικό τους πρωτάθλημα. Έχουν, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν εκεί. Δηλαδή, σκέψου ότι είναι μια Ευρωλίγκα Βαλκανική. Για να στο κάνω λίγο λιανά. Στην Πρίφτη δηλαδή. Τι την Ούνιξ του Πρίφτη? Η Ούνιξ δεν συμμετέχει στην Αδριατική. VTB. Α, VTB. Άλλο η VTB, άλλο η, η Αδριατική, αλλά μοιάζουνε. Ναι. Η VTB, ας πούμε, σκέψου ότι είναι Ευρωλίγκα για Ρωσία και χώρες της Βαλτικής. Κάπως έτσι. Αχα. Και όχι μόνο, και η Ουκρανία ίσως. Ναι, συμμετέχει και σε άλλο πρωτάθλημα ή μόνο στη VTB? Όχι, μόνο VTB. Μόνο VTB. Και αυτοί που είναι στην Αδριατική. Καλό επίπεδο VTB. Μόνο από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μόνο Αδριατική δηλαδή. Νομίζω ότι ισχύει αυτό, ναι. Δεν νομίζω ότι. Εκτός και αν μπαίνει μετά η Παρτίζαν και ο Ζωρά Τέρα που παίζουν εκεί. Αν μπαίνουν στα playoff στη Σερβία, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Αδριατική Λίγκα. Δεν είμαι σίγουρο. Ακριβώς. Ωραία. Είχε παίξει και η Μακάμπι πριν κάποια χρόνια. Η Αδριατική Λίγκα, λέει. Παρότι δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Διοργάνωση καλωσορίσεω που ιδρύθηκε το 2001. Διεξάγεται με τη συμμετοχή των κορυφαίων ομάδων από τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία. Πολύ ωραία. Το Μαυροβούνιο, για δύο σεζόν έχει συμμετάσχει και το Ισραήλ. Ναι, η Μακάμπι μια χρονιά. Σε μεγάλο βαθμό αποτελεί, αποτελεί αναβίωση του Ιουγκοσλαβικού πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ας το πούμε. Οι ομάδες που συμμετέχουν στην Αδριατική Λίγα συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα μόνο στη φάση των play-off. Είδες. Καλά, γι' αυτό μην είσαι 100% σίγουρο ότι ισχύει κιόλα. Ναι. Εξαίρεση αλλά... αποτέλεσε η Μακάμπι που συμμετείχε και στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Οι ομάδες διοργάνωσης συμμετέχουν κανονικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και λέει. Πού είναι οι ομάδες που συμμετέχουν, φίλε. Αλλά επίσης, ναι, ΒΤΠ, Βαλκανική κτλ. Ναι, αλλά δεν μας λες. Έχει τους τίτλους, βέβαια. Εντάξει, Ερυθρός Αστέρας βλέπω πολύ. Παρτιζάν, Χέμοφαρ. Χέμοφαρ, φίλε. Πω. Τι μου θύμισες τώρα.
Ναι, αλλά δεν λέει τις ομάδες που συμμετέχουν. Α, Παρτιζάν, Τσεβέρνα Σβέσδα, Μπουντούσνος, Τσεντεβίτα, Τσιμπόνα. Να χαρά ποτάθλημα. Περίμενε. Ζαντάρ. Ιγκοκέα. Πετρόλο Λιμπίγια. Ολύμπια Λιμπιάνας δηλαδή. Ναι, οκ. Okay. Μέγα Μπέμαξ. Μόμαρ Μπαρ. Μόρναρ Μπαρ, φίλε, Βοσνιακή. Μόρναρ Μπαρ, ναι. Κρικά. Νόβο Μέστο, Σλοβενία. Νόβο Μέστο. FMP Belgrad, μάλιστα, δεν την ξέρω. Και η Βοηβοντίνα. Και σου λέει ο Ολυμπιακός, παιδιά, επειδή εδώ δεν με παίζετε, όπως θέλω, θα ψαχτώ να πάω εκεί. Μαμά, αυτοί δεν με παίζουν. Περισσότερα πρωταθλήματα λέει τα έχει. Να του ευχηθούμε καλά να περάσει. Αν μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό εκεί όπως τρόλαρε σήμερα ο Τράκης. Πολύ ωραία. Μήπως είναι η σωτηρία του ελληνικού μπάσκετ. Πολύ ωραία, φίλε. Να φύγουν αυτοί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για να μονομαχούν. Κανένα πρόβλημα. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης το πρωτάθλημα. Κανένα πρόβλημα. Γίναμε. Προσωπικά αν με ρωτάς. Και ο Προμηθέας πατρώνε. Βεβαίως και το Περιστέρι. Και ο Ήφος ως Λίμνου. Και ο Ηρακλής που θα ανέβει του χρόνου. Προσωπικά αν με ρωτάς. Τι να σου πω. Θα κοιτάξω τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι άλλο ένα δείγμα του που έχει πάει το σκηνικό. Μπορεί να ανακοινωθεί αύριο αναβολή του αγώνα αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά η απόφαση του Ολυμπιακού είναι η λιμένη και δεν νομίζω ότι αλλάζει. Δεν νομίζω ειλικρινά ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα από τον Ολυμπιακό. Το να μην κατέβει σε αυτό το παιχνίδι, οπότε τέλος πάντων να πάει μείον 6 ή να υποβιβαστεί, δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι ο κανονισμός. Και να γίνουμε και ακόμα μία φορά να μας πιάσει το στόμα της όλη η Ευρώπη, γιατί δεν γίνεται το ντέρμπι των δύο μεγάλων. Τώρα, ποιος έχει δίκιο και όλα αυτά, δεν το ξέρω. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι επειδή είναι Ολυμπιακός και δεν είναι ο τωρινός ΠΑΟΚ, ο τωρινός Άρης, τέλος πάντων είναι ένας από τους δύο μεγάλους, ότι όλη αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να μη φέρει εξέλιξη. Το θεωρώ απίθανο. Έτσι. Όπως επίσης, αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, μπορεί ο Ολυμπιακός να το έχει, να φαίνεται στα μάτια των περισσότερων ότι το έχει, ρε παιδί μου, ξεφθυλίσει το θέμα, αλλά επί της ουσίας, δεν φωνάζει άδικα. Έτσι. Υπάρχει θέμα με τους διαιτητές μεγάλο, στην Α1, υπάρχει θέμα και με την ΕΟΚ, έτσι, που κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την κίνηση και γενικά αυτή την αντίδραση του Ολυμπιακού, ότι θα προκύψουν διάφορες αντιδράσεις και σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω, δεν ξέρω, τώρα κάποιος θα σου πει και τι κερδίζεις άμα δεν κατεβαίνεις ή άμα πας να παίξεις στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα που δεν έκανε κανένας τίποτα, δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι. Οπότε, να σου πω, αν θα φέρει κάποια εξέλιξη, θα φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι. Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν το αλλάζει. Δεν αλλάζει την απόφαση που πήρε τότε στα αποβιτήρια εκείνου του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό και δεν φαίνεται να έχει διάθεση, να το πω έτσι, να ρίξει νερό στο κρασί του. Δεν μπορώ να το αποκλείσω το να αλλάξει αυτό το πράγμα ή τέλος πάντων να κάνει κάποια αναδίπλωση στην πορεία, αλλά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος. Και ίσως, όπως λένε κάποιοι, Νίκο μου, να είναι και μια ηρωική έξοδος. Έτσι. Για τους διεκτήτες του Ολυμπιακού. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις ούτε αυτό. Έτσι, σου έχω ξαναπεί ότι γενικότερα το καλοκαίρι που έρχεται για το ελληνικό μπάσκετ είναι καλοκαίρι εξελίξεων. Εξελίξεων μπορεί να αλλάξουν ακόμα και την υφιστάμενη κατάσταση των τελευταίων 20 χρόνων. Ναι, 20 χρόνων πάνω κάτω. Κεφάλαι. 20 χρόνων πάνω κάτω πες. 20-25 χρόνων. Οπότε αυτό εδώ που βλέπουμε είναι μια πρώτη κατάσταση. Όπως επίσης είναι μια πρώτη κατάσταση για πράγματα που μπορεί να γίνουν στο μέλλον όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Η οποία Ευρωλίγκα το χρόνο θα έχει άλλα 4 παιχνίδια με άλλες 2 ομάδες και σε 2 χρόνια ή σε 3 θα έχει άλλα 8 παιχνίδια. Θα μπουν και άλλες 2 ομάδες. Έτσι. Αυτό το οποίο περιμένουν έχουν προβλέψει αρκετοί, δηλαδή από ένα σημείο και μετά η Ευρωλίγκα να γίνει ένα πρωτάθλημα τύπου NBA αλλά με ευρωπαϊκούς όρους και με πιο λίγες ομάδες, μπορεί να το δούμε να γίνεται. Έτσι.
Μπορούμε να δούμε να γίνεται. Αλλά εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Πολύ καλή Ευρωλίγα, πολύ καλό το επίπεδό τη. Ωραία. Δεν μπορεί όμως να είναι 11 ομάδες οι οποίες έχουν 10 χρόνια συμβόλαια και όλες οι άλλες να περιμένουν να παίξουν μια χρονιά, δύο χρονιές και όλα αυτά. Δεν μπορεί να συμβαίνει εγώ αυτό. Δεν το κατάλαβα ποτέ, ενώ βλέπω στο ποδόσφαιρο που το ζω, ρε παιδί μου, λόγω δουλειά από μέσα και βλέποντα και τι ευρωπαϊκέ οργανώσει κτλ. Το βλέπει και εσύ, οκ. Okay, ότι ο πέμπτο, βγαίνει πέμπτο, πα Ευρώπη. Δεν πας, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα με τα συμβόλαια. Αυτό που το σκέφτηκε όπου το σκέφτηκε. Δηλαδή, και πώς... Ρε, αυτό καλά το σκέφτηκε. Ρε Νίκο, τώρα τι αυτός που το έκανε, έχεις, καλά το σκέφτηκε. Έχει 6-7 πρωταθλήματα. Λες, ναι, γιατί αυτό που το σκέφτηκε έχει εξασφαλισμένες καλύτερες ομάδες για 10 χρόνια. Ωραία. Αυτό που σκέφτηκε το προϊόν του αυτό, καλά το σκέφτηκε και το κάνει. Το θέμα είναι ότι πώς κάποιος να μπει στην Ευρωλίγκα και να ανεβάσει το επίπεδό του, να γεμίσει το γήπεδό του, να έχει ξέρω εγώ, έναν ιδιοκτήτη δυνατό και να ρίχνει λεφτά, όταν μπορεί να παίξει μία χρονιά, στην οποία μία χρονιά θα πρέπει να ανεβάσει το μπάτζετ του τρελά για έναν ανταγωνιστικό και όλα αυτά, και την επομένη να μείνει εκεί. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα? Έτσι, εγώ σου λέω το καλοκαίρι έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης και λέει: παιδιά, πόσα θέλει ρε παιδιά τον Ταλαβέρι εδώ πέρα για να πάρουμε το πρωτάθλημα? Πρόεδρε, θέλει 15 εκατομμύρια, πάρτε τα. Ωραία. Και κάνει ο Πάκου μια ομάδα του χρόνου, παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ναι. Και κάνει μια ομάδα του χρόνου και κάνει 24-2 στην κανονική περίοδο. Ναι. Και επειδή έχει πάρει ένα κάρο παιχταράδες, πάει στους τελικούς και το κερδίζει. Ωραία. Και τελειώνει το πρωτάθλημα και είναι πρωταθλητής. Πού παίζει ο Πάκου την επόμενη σεζόν? Τόμπολα, ερώτηση της ημέρας. Δεν ξέρει κανένας. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι εντελώς αθέμητος ανταγωνισμός να ξέρει κάποιος και να λειτουργεί με βάση τα έσοδά του και τέλος πάντων τα χρήματα τα οποία βάζει, ξέροντας ότι ό,τι και να γίνει θα είναι στο κορυφαίο πρωτάθλημα που έχει άλλα έσοδα, άλλους χορηγούς, άλλη τέλος πάντων κατάσταση, και ένας ο οποίος ακόμα και να κατακτήσει ένα τίτλο, να βρεθεί για ένα χρόνο δύο στην Ευρωλίγκα, να ξανοιχτεί τόσο πολύ και ξαφνικά να διαλυθεί. Ωραία. Στην Τουρκία πέρσι που είχαμε πάει και έπαιζε ο Πάκου με την Καρσίγιακα, μας λέγανε οι Τούρκοι ότι η Καρσίγιακα ακόμα και τώρα πληρώνει ουσιαστικά τη μία χρονιά που είχε παίξει στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω τον Άρη της Ευρωλίγκα. Ναι. Θυμίζω το Περιστέρι που παίξει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Εντάξει, σε ένα πιο κοντινό παράδειγμα, ρε παιδί. Ναι. Που τότε ο Άρης μετά από χρόνια είχε επιστρέψει. Νομίζω ότι πρώτη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα βασικά του Άρη. Πολύ ωραία, έπαιξε δύο χρόνια. Έτσι, ναι, μετά... Δύο. Ναι. Δύο χρόνια. Μετά. Κλακ. Άνοιξε το μπάτζετ του, που δεν είναι σε τόσο μεγάλη επίπεδο είναι τώρα. Έτσι. Έτσι, άνοιξε το μπάτζετ του. Δεν υπήρχε. Ακριβώς. Προκειμένου να παίξει στην Ευρωλίγα και να είναι ανταγωνιστικός, και ήτανε. Έτσι. Δουλεύοντας ουσιαστικά μέσα από τα έσοδά του, από το γεμάτο γήπεδο και όλα αυτά. Και μετά τι έγινε? Φούσκα. Φούσκα και τρέχαμε. Και σου λέω, δεν το έχει πάθει μόνο ο Άρης. Αυτό το έχουν πάθει και πολλές άλλες ομάδες, οι οποίες παίξαν στην Ευρωλίγα μια-δυο σεζόν αναγκαστικά. Ανοίξανε τα μπάτζα τους τέλος πάντων και για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές, και ξαφνικά όταν τελείωσε αυτό το σκηνικό πέσανε χαμηλά. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει, ωραία, και να φύγουν οι Αγγελόπουλοι το καλοκαίρι, αυτός ο οποίος θα αναλάβει θα ξέρει ότι η ομάδα του παίζει στην Ευρωλίγκα, ότι έχει μια συμβολεάρα τηλεοπτική τόσα εκατομμύρια, έναν χορηγό στη φανέλα τόσα εκατομμύρια, ωραία, και ξέρει ότι έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον Άρη, για παράδειγμα. Ναι. Ωραία. Πέρα από το να βάζει το χέρι στο τσέπη, τι άλλο έχει να κάνει? Τίποτα. Τι άλλο έχει να πάρει πίσω? Τα λεφτά, τα εισιτήρια μόνο. Ο κύριος Μάικης που έχει αναλάβει την ΑΕΚ. Ωραία. Πέρα από το να βάζει το χέρι του στη τσέπη. Τίποτα. Τι άλλο έχει να πάρει? Γι' αυτό μαζεύτηκε ο άνθρωπος κιόλας. Και μπράβο του που έστω και έτσι. Εντάξει, βέβαια έχει ένα κορμό τώρα από πέρυσι. Εντάξει. Α, okay. Η ομάδα του πάρει σε προμηθελικά. Είναι για Final Four πάει. Μα ρε φίλε. Ο κύριος Μάκης, όταν μπήκε δυναμικά και τάσταζε, έκανε. Και τάσταζε τα χρήματα στην αρχή, ναι. Ωραία, και πετούσε λεφτά σε συμβόλαια και το ένα και το άλλο, ωραία, το έκανε ούτως ώστε να κεντρήσει το ενδιαφέρον της EuroLeague Pavla EuroCup, ναι. Έτσι, και να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο, να παίξει το EuroCup τέλος πάντων, και από εκεί μέσα, αν μπορέσει να εκδικήσει ένα συμβόλαιο για την Ευρωλίγκα. Ωραία. Δεν το κατάφερε, φυσικά ξαφνικά έκανε τη στροφή 180 μοιρών. Και πήγε προς τη FIBA. Ωραία. Αλλά στη FIBA, με την τρομερή συναστρία που έχει κάτσει από πάνω του από πέρσι, μιλάμε ότι έχουν συναντηθεί όλοι
οι μπασκετικοί πλανήτες πάνω από την μπασκετική ΑΕΚ. Έτσι, με αυτά που κινούνται από πέρσι. Ωραία, του έχει βγει στο Σούπερ. Έχει πάρει και δύο τίτλους. Και μια χαρά. Και μια χαρά. Κρέμα. Έτσι. Απλά τι γίνεται μετά και τη φετινή χρονιά. Εξαρχίζουν και εξής να λένε τι γίνεται, παιδιά. Θα ξαναπάει λογικά στο Final Four. Πιστεύω ότι πέρασε την Bamberg. Δεν ξέρω αν θα το πάρει και εκεί. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αλλά οκ. Okay, έχει κάπου το καλοκαίρι θα ξεκινήσει μια κουβέντα ότι πού είμαστε και πού πάμε. Και στην ΑΕΚ. Κατάλαβες. Γιατί το ταβάνι σε αυτό το επίπεδο το έφτασε. Το πήρε. Πέρσι πήρε το διπυρωτικό. Ο Θεός το κάνει διπυρωτικό. Τώρα το πήρε. Μπορεί να πάρει και το φετινό. Το Champions League δύσκολα πιστεύω. Αλλά ξαναλέω. Με τη συναστρία που έχει κάτσει από πάνω τη. Το Final Four λένε ότι θα γίνει ή στην Ιερουσαλήμ ή στην Πολωνία. Οπότε λογικά το Champions League θα το πάρει ή χάπτο Ιερουσαλήμ ή βίντεο στην Πολωνία. Ποιο το κάνει. Τυχαία. Τυχαία. Λοιπόν... Ωραία προσέγγιση. Ναι. Ναι. Δεν είναι ωραία προσέγγιση. Φίλε, στις δύο διοργανώσεις που γίνανε, δύο είχε μπερδούχιο το πήραν. Τη μία ήταν η Τενερίφη και την άλλη η ΑΕΚ. Mm. Απλά πράγματα. Μπορεί να σπάσει παράδοση. Η παράδοση είναι για να σπάνε. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Η κατάσταση είναι. Εμείς δεν ακούμε τώρα το Βαγγέλη Περίνα, λίγο μπάσκετ. Πολύ, πολύ περίεργη. Ναι, ρε φίλε, ωραίος. Νομίζω ότι είναι μπασκετικός γιατί έχω δει αρκετές φορές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο που είναι στο. Εντάξει, και πολύ... στο σεφ. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω κάτι πολύ γραφικό που το χρησιμοποιώ πολύ βέβαια. Εντάξει, πολλοί είπαν στα μπουζούκια και βλέπουν φωτογραφίες, αλλά μπουζούκια δεν έχουν μάθει να παίζουν. Ναι, όχι, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι ο άνθρωπος τώρα έχει κάνει. Τελικό, είναι εκεί πέρα να... και αναλύει το pick and pop. Ναι, περνάει. Όχι, ναι, τελείωσε. Ναι, ναι 3-0. 3-0 τελικό. Για να δούμε σιγά-σιγά. Εν τω μεταξύ, το Βλαχοδήμο με τον κάλεσε ο Αγγελάρας. Νομίζω πως ναι, ρε φίλε. Για πες λίγο για πέσμα στις κλήσεις, Βαλεριάνο. Ήταν έκπληξη. 100%. Κάνε τόσο καλό σεζόν, φίλε ο Βαλεριάνο, τώρα πέρα την πλάκα. Είναι σταθερό στο αριστερό άκρο της άμυνας του Άρη. Όχι. Όχι. Σκληρός. Σκληρός. Καλά δεν έχει αριστερά μπακ η Ελλάδα, ρε φίλε. Όχι, δεν έχει. Βρεμαγιά του που πήγε, οκ. Okay. Φυσικά. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει τόσο. Στα τελευταία δε μάτς είχε βασικό ρόλο δεξιού μπακ. Με αριστερό πόδι. Ναι. Στο ένα βγήκε με την ΑΕΚ, στο άλλο όχι τόσο με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα το τελευταίο δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Για πες, ποιος έχει πάρει. Λοιπόν, έχουν Μίκη Λίμη. Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος. Αν έχει το Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμος είναι πολύ καλό στο μεταφράσιμο. Είναι, ναι. Για μένα πρέπει και ο βασικό κιόλα. Ναι, και αυτό ήταν λογικό βασικό. Παπασταθόπουλο Σιώβα. Ρισβάνη. Δεν χάνεται δωμάτιο με Σιώπη, να ξέρει. Ρισβάνη Σιώπη. Ναι. Κολλητή. Μπακάκι Κούτρη. Και ο Κούτρη δεν πήγε αριστερά. Ναι. Ο Βαλεριάνο μπακά από το Κούτρη τώρα πήγε λογικά. Ναι. Βαλεριάνο Μαυρία Κολοβό. Μαυρία. Ο Χάρη Μαυρία. Άντερε. Κάτι άντερ του που είχε καλέσει ο Αγγελάρα. Κολοβό. Εντυπωσιακό. Σάμαρης, ναι. Μάνταλος, οκ, okay, πάμε εδώ. Okay. Μπακασέτας Μασούρας, Μπουχαλάκη Ζέκα, καλός παίκτης, φίλε. Κουρμπέλης Σιώπης, που επιστρέφει μετά από 3 χρόνια, Φορτούνης Μήτρογλου, ή όπως την έχετε πέρα, Μήτρογου, okay. Κουλούρης και Δόνης. Ναι. Ο okay. Κούλου. Δηλαδή τώρα... Κοίτα, εγώ θα τις χαρακτήριζα σχετικά αξιοκρατικές. Ναι, okay. Αυτά είναι για παιχνίδια με Ιταλία και τι άλλο. Όχι Ιταλία. Γιατί παίζουμε προκριματικά. Λιχτενστάιν και Βοσνία. Φιλικά είναι αυτά. Επίσημα προκριματικά. Α, ξεκινάμε προκριματικά Euro. Okay. Εκτός έδρας και τα δύο παίζουμε Σάββατο και Τρίτη. Σάββατο με Λίχτενστάιν. Οπότε δηλαδή Βλαχοδήμος στο τέρμα. Ναι. Μπακάκης δεξιά. Παπασταθόπουλος. Μανολάς Κούτρης. Ο Μανολάς, φίλε, δεν είναι γιατί έχει τραυματισμό. Ή Σιώβας Παπασταθόπουλος ή Ρισβάνης Παπασταθόπουλος. Λογικά Σιώβας που είναι πιο έμπειρος. Ναι, οκ. Okay. Τι παίζει ο Αγγελάρας, 4-2-3-1 παίζει. Κούτρης, ναι, οκ. Okay. Ωραία, στα χαφ έχει Σάμαρη. Εγώ θα βάλω και Σιώπη. Σάμαρη Ζέκαρε, φίλε, ποιο Σιώπη τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, μωρέ τώρα. Σάμαρη Σιώπη. Μάνταλος Μπακασέτας Φορτούνης και Μήτρογλου. Καλοί είμαστε. Ναι. Και έχεις backup Μασούρες, Κολόγου. Καλοί είμαστε, δεν έχουμε extreme, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Γενικά, εδώ και χρόνια δεν έχουμε extreme. Είναι ένα πρόβλημα. Ούτε το 4 είχαμε φίλε. Θυμάσαι, ο Καραγκούνης έπαιζε έξω αριστερά. Και ο... Ούτε μετά όταν πήγαμε. Και ο, στη... ο Γιαννακόπουλος έπαιζε. Στη Βραζιλία όταν πήγαμε, είχαμε κάνει extreme τη προκοπή. Ποια τελευταία φορά που είχαμε extreme σαν Ελλάδα. Ρε. Φίλε, έτσι ένα ωραίο extreme να πει ότι βγάλαμε έναν extreme. Κανένα. Τι να σου πω. Ο Γουγού θεωρεί το extreme. Ναι, ήταν εξτρέμ, ρε φίλε. Έξω δεξιά. Winger. Ήταν τότε σε εκείνες εποχές που ο δεξιοπόδαρος εξτρέμ έπαιζε στα δεξιά. Που τώρα θεωρείται εντελώς παροχημένο. Αλλά ήταν ο εξτρέμ που ήταν στον ασβέστη, δεν ήταν αυτός που ναι. Σύγκλινε προς τα μέσα, ναι, το ένα το άλλο, ας πούμε, ναι.
Ναι, ουχού. Και ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια κλείθηκε στην Ινδία, αλλά εντάξει, δεν τράβηξε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ αυτός. Οκ, τέλος πάντων. 12 έφτασε, σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εβδομάδα μας κάνατε παρέα. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα και η Ζούγκλα μαζί με τον Μπαλαντέρ. Κάνουμε νομίζω καλό λιντί. Έτσι. Στο Γιώργο Ζαγόρα. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, λίγο μετά τις 10. Θα είναι εδώ ο Μοσχοβίτης. Τελείως ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Κανονικά πλέον full time ο συνάδελφος θα είναι εδώ πέρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στη συντροφιά μας. Έτσι λες εσύ. Έτσι, καλό βράδυ. Γεια σας.